Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. 100% καταπληκτικό φωτσικόρχο πίπυρο γαψούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσόκια. Αθλητήριοι και αθλητήριες καν του δόθα. Είπαμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό. Λέμε, πάμε να τα κάνουμε όλα. Γεια, να κάνουμε κλειστή την πλαστά στα αγόρια. Να περάσουμε την μπάλα κάτω από τις μελαγχολίες και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά, μία αγωνιστικιά ζουμουσάδα. Ελάτε στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι, αλλού δεν θα βρείτε σαν εδώ. Πού να πάτε? Είτε μας ακούτε εδώ από κάτω στη γωνία Λεόντο Σοφού και Φράγκων γωνία, είτε είστε στην άλλη άκρη της γης, στο Ακαπούλκο, στα Ιμαλάια, στο Νέο Δελχή, στο Παλαιό Δελχή, στα νησιά Παππούα, στα νησιά Γιαγιά, στα νησιά Συμπεθέρα. Όπου και να είστε, όπου και να βρίσκετε, ελάτε, γιατί πρέπει να σας μεταφέρουμε τη θετική μας αύρα, όλη μας την ενέργεια, όλη μας την αισιοδοξία. Ως γνωστό δεν μας πέφτει με τίποτα το πάθος και η τρέλα, η ενέργεια, η αισιοδοξία, η πίστη και όλα τα άλλα που σκέφτεστε. Βεβαίως, μου αρέσει πολύ ο τρόπος που σκέφτεστε. Ελάτε, γιατί και σήμερα θα κάνουμε σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ, υπεραπαραίτητο, υπερατού διαδικασία για την ψυχολογία μας σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Σε έναν κόσμο που δίνει μάσκες αλεξίπτωτα στα σχολεία. Φοβερό. Εντάξει, μην είμαστε αρνητικοί, ρε παιδί μου. Δίνει τη μάσκα και είναι σαν καπαρτίνα, ξέρω εγώ, είναι σαν αλεξίπτωτο. Ναι, αλλά περισσεύει όμως και ύφασμα για να βγάλεις ένα κουστούμάκι στο παιδί καταπληκτικό. Ή να κάνεις φόρεμα. Ή να κάνεις και φόρμα γυμναστικής από το ύφασμα. Καλύπτεις δηλαδή πέρα από τα μαθηματικά, από την, ξέρω εγώ, τη γραμματική, τη γλώσσα, οτιδήποτε, καλύπτεις και το μάθημα της γυμναστικής με τη μάσκα. Τέλος πάντων, τα προσπερνάω γιατί συγχύζομαι και δεν μπορώ και δεν θέλω. Ημέρα αγώνα σήμερα, βραδιά ευρωπαϊκή για τον Πανθεσσαλονίκιο Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινουπολιτών. Βραδιά μεγάλη, βραδιά που για μία ακόμα φορά η ομάδα θα μπει και θα κάνει το καθήκον της. Έτσι παίρνουμε εμείς από αυτό, παίρνουμε ενέργεια, παίρνουμε δύναμη από το να έμεινε στο Μιτσάρα Παρίδι και το φίλο μας το Μοσχοβίτη, το Μιχάλη Καλιοτζίδη στο Κεμετζέ. Στη Θεσσαλονίκη, στο πύργο εκεί ψηλά, ο αέτος τρολιάζει τα ετοπουλά. Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε μαζί μας, ελάτε να φτιάξουμε κλίμα, να γουστάρουμε όλη αυτή η διαδικασία, όλο αυτό το ωραίο σφίξιμο στο στομάχι, οι φλέβες που πετάγονται στο λαιμό και στα χέρια, όλη αυτή η κάψα που υπάρχει εσωτερική, η προσμονή, πολλό μάλλον δε που τώρα δεν μπορούμε να πάμε στο γήπεδο, δεν μπορούμε να είμαστε εκεί, να μπούμε μέσα στο σπίτι μας, το δεύτερο, λόγω των συνθηκών, λόγω της πανδημίας, λόγω όλης αυτής της ιστορίας, όλου αυτού του βασάνου. Όπου όμως βρισκόμαστε, είτε λίγα μέτρα από το γήπεδο, είτε στα σπίτια μας, είτε στα στέκια μας, είτε Ελλάδα είτε εξωτερικό, όλο μας το είναι, όλη μας η σκέψη, όλη μας η ενέργεια, η θετική, η άβρα, όλη μας η δύναμη, η ψυχή είναι εκεί, μαζί με τα παιδιά απόψε, μαζί με τους 11 που θα επιλέξει ο Αμπέλ Φερέιρα και αυτούς που θα μπουν μετά, να κοιτάξουν την Μπενφίκα στα μάτια χωρίς να έχουν να φοβηθούν τίποτα απολύτως. Θα τα πούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε, θα κάνουμε... θα ανοίξουμε γραμμές εννοείται. Έχω καταπληκτικό δώρο σήμερα και διαφορετικό δώρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Τζένι Τερζή από τις Ακαδημίες Τούμπα FC, Ακαδημίες Ποδοσφαίρου που συνεργάζονται βέβαια, που είναι στο δίκτυο του ΠΑΟΚ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την Αγγελική Ζευγόλη από το Ρετούς, εκεί στο Ρετούς 105 που βρίσκεται. Ό,τι θέλετε από φανέλα συνδέσμου, είτε είναι Νέα Υόρκη, είτε είναι Κύπρος, είτε είναι Ζάμπια, είτε είναι Ανόβερο, είτε είναι Λούτενσάιτ, είτε είναι... ξεχνάω τώρα. Λάρνακες, ιστορίες παντού, από όλο τον κόσμο, εκεί. Εννοείται νόμιμα τα προϊόντα του ΠΑΟΚ που πολλάει, εννοείται... εκεί είναι η φωλιά που μπορείτε να βρείτε ό,τι αγαπάτε και θέλετε από τις φανέλες των συνδέσμων, είτε σε μεγάλα νούμερα είτε σε μικρά. Θα δώσω Νέα Υόρκη, αλλά αύριο. Σήμερα έχουμε ένα τελείως διαφορετικό δώρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Αγγελική που μας έκανε το κονέ με τις Ακαδημίες Τούμπα FC, διότι
Διότι σήμερα το δώρο είναι μοναδικό. Αν έχετε αγοράκι το οποίο έχει γεννηθεί μεταξύ 2011 και 2015, τότε σήμερα μου στέλνετε μήνυμα ή μου λέτε τα τρία τελευταία ψηφία, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να κληρώσουμε δύο ετήσιες υποτροφίες για όλο το χρόνο. Είναι, δεν είναι για ένα μήνα ή για μια εβδομάδα. Δύο ετήσιες υποτροφίες να πάει το παιδάκι σε ένα εξαιρετικό περιβάλλον. Σας λέω μόνο ότι και το γιο μου εκεί θα τον πάω. Έψαξα πάρα πολύ και ο καθένας θέλει το παιδί του να είναι σε σίγουρα χέρια, με σωστούς παιδαγωγούς, με σωστούς γυμναστές, σε ένα εξαιρετικό περιβάλλον. Στην πρώτη ερώτηση, πού θα κάνουν προπόνηση τα παιδιά, όπως κατεβαίνω από τον περιφερειακό για να βγούμε στην έξοδο για Κωνσταντινούπολιτικα, απέναντι από τον Ξάιδο, απέναντι από τον Κίνγκστον, όπως κατεβαίνει στην κατηφόρα, δεξιά θα δείτε τα γηπεδάκια με υπέροχο τεχνητό χλωοτάπητα. Εκεί θα κάνουν προπόνηση. Ευχαριστούμε λοιπόν το Τούμπα FC που μας δίνουν τη δυνατότητα να κληρώσουμε δύο τέτοιες ετήσιες υποτροφίες. Μου γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54222, αν ο γιώκας σας είναι γεννημένος μεταξύ 2011, 12, 13, 14 και 15 που είναι ο δικός μου. Αν είναι δηλαδή 5 χρόνων, 5 και μετά. Μπαίνουν τα παιδάκια σε αυτή τη διαδικασία να κοινωνικοποιηθούν, να μάθουν να αγωνίζονται, να σέβονται και το σώμα τους και τον αντίπαλο και τις οδηγίες του προπονητή και να κοινωνικοποιούνται, να μαθαίνουν πώς είναι να είσαι σε μια ομάδα και να μάχεσαι για αυτή την ομάδα, να σέβεσαι τον αντίπαλο, να σέβεσαι τη διαδικασία του αθλήματος, ότι θα αγωνιστώ αλλά μπορεί και να χάσω, να κάνουν γνωριμίες. Είναι μια υπέροχη κατάσταση. Χρόνια τώρα έβλεπα τα παιδιά των Αλωνών να γράφουν τα παιδιά τους στις ακαδημίες. Έτσι, η Νεκταρία, επειδή είναι κορίτσι, πήγε αλλού, πήγε βόλεϊ, πήγε τέλος πάντων άλλο δρόμο. Το ποδόσφαιρο δεν είναι τόσο. Που υπάρχουν και εκεί κορίτσια που μια χαρά μιλάνε στο τόπι, αλλά είναι άλλος ο δρόμος. Διαλέγουν άλλα αθλήματα τα κορίτσια κυρίως. Κολύβηση, τένις, μπαλέτο, τέτοια πράγματα. Έτσι. Εδώ τώρα εμείς, το ξαναλέω, έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε σήμερα 8-10 μόνο δύο τέτοιες υποτροφίες ετήσιες από το Τούμπα FC. Και ξαναλέω, ευχαριστούμε την κυρία Τζένι Τερζή. Να πω ότι για πληροφορίες στο 6976-317-227, 6976-317-227, αν θέλετε να ενημερωθείτε για τη διαδικασία. Αυτό ισχύει μόνο για σήμερα, παιδιά. Για σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε αυτές τις δύο υποτροφίες, τις ετήσιες για τις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου Τούμπα FC. Τάπα, θα ξαναπώ κατά τη διάρκεια, γιατί ο διαγωνισμός θα συνεχίζεται όλο το δίωρο. Να πούμε φυσικά ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, χορηγούκλα μας, με αυτό το διάστημα κουζίνες Ζανούση και Αγγέ, εξαιρετικά πράγματα, τελευταία λέξη τεχνολογίας. Μπαίνετε μέσα στην ηλεκτρονέτ Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, με το που θα κατέβετε την αερογέφυρα μετά το αστυνομικό μέγαρο. Στο πρώτο φανάρι, στον κεντρικό δρόμο, θα κάνετε δεξιά, θα το δείτε το κατάστημα ηλεκτρονέτ. Μπουκάρετε, λέτε, ποιος είναι ο Παμπουκίδης? Εγώ είμαι ο Παμπουκίδης. Μάκη, ο Τσατσαρός λέει ότι είσαι ο κορυφαίος, ότι κόβεις, ότι κάνεις φοβερές τιμές, ότι έχεις τρομερή ποικιλία σε όλα, σε smartphone, σε tablet, σε κουζίνες, σε τηλεοράσεις, σε πλυντήρια, σε ψυγεία, ό,τι θέλετε, ρε παιδί μου. Ό,τι γουστάρετε. Ό,τι γουστάρετε. Σε κλιματιστικά. Φυσικά. Τα πάντα όλα. Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό ηλεκτρονέτ. Όσο για ψάρι, θαλασσινό, πεντανόστιμο, εκλεκτό, με πολύ μεράκι τα δύο ιχθυοπολία, και στο δικητήριο και στο ρεόκαστρο. Στο δικητήριο 214.000 η τηλιβεριά, στο ρεόκαστρο 69-56-66, με χώρο παρείστικο, με ζεδοπολείο, με εστιατόριο, λαμποκοπούν τα πάντα, φρεσκότατα, δεν αφήνουν τίποτα να παγιατέψει τα παιδιά, έχουν μυστήρια αντίληψη για αυτό το θέμα, δεν υπάρχει περίπτωση. Σας το εγγυώμαι προσωπικά, κάντε τη βόλτα και θα με θυμηθείτε. Εξαιρετικές τιμές. Και αν θέλετε, βέβαια, τα παίρνετε και φεύγετε, έτσι. Το περίφημο πέ και φέ που λέμε. Take away. Όσο για γλυκό, για τούρτα, για παγωτό, για ψωμάρες, Νικολαίδης, αυτός είναι πάνω από όλους. Γι' αυτό τόσα χρόνια η οικογένεια Νικολαίδη ταΐζει τον κόσμο τα φρεσκότερα γλυκά, τα υπέροχα σιροπιαστά, να πάστες, να σοκολατίνες, να σοκολατόπιτες. Να καταπληκτικά ψωμιά το μεσημέρι,
Και βέβαια τουρτάρες αλλά και το παγωτό του είναι μοναδικό. Λιώνει στο στόμα και Velvet Bosco και Nana Melia και American Cookies και Pavlova και Lila Pause και γεύσεις που πέρα από τις παραδοσιακές θα βρείτε εκεί και θα με θυμηθείτε. Και στο Λαγκαδά έναντι ο ΑΕΔ. Όσο για αυτοκίνητο μεταχειρισμένο, ένας είναι ο αυτοκράτορας στο αυτοκίνητο και λέγεται Τσαντεκίδης με πρίκα το όνομά του. Όποιος πήγε εκεί και πήρε αυτοκίνητο σώθηκε σαν καινούριο το αυτοκίνητο. Απείραχτα τα αυτοκίνητα με προέλευση που γνωρίζουν από πού έρχονται τα αυτοκίνητα και επαγγελματικά με καρότσες κτλ. Βαν, οτιδήποτε, φορτηγάκια, αλλά και ταξί που γίνεται χαμός, διότι παλιώνει το παλιό σου ταξί, έρχεται η ώρα να αντικαταστήσεις το ταξί σου, χρήματα για ολοκένουργια δεν υπάρχουν. Εκεί λοιπόν και πληρώνετε όπως μπορείτε και θέλετε και τον πηγαίνετε και σε όποιο συνεργείο θέλετε. Αν θέλουμε, αν θέλουμε αυτό. Αν γράψτε ιστορία απόψε. Δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Αυτοί φοβούνται. Κοιτάξτε τους τα μάτια. Μπείτε μέσα με το μαχαίρι στο στόμα. Με τα μάτια σας να πετάνε φλόγες. Παίξτε για την πάρτη σας. Παίξτε για αυτό το λαό τον ταλαιπωρημένο που δεν μπορεί να είναι εκεί δίπλα σας. Παίξτε για την υστεροφημία σας. Παίξτε για ένα βράδυ που θα το διηγήσετε στα παιδιά σας και στα εγγόνια σας όταν αποκαμωμένοι πλέον από τη ζωή με ζαρωμένα πρόσωπα και λευκά μαλλιά, όταν με γεμάτα τα μάτια θα τους διηγήσετε εκείνες τις βραδιές, τις απίθανες βραδιές το 2020 στην Τούμπα με την Μπεσίκτας, με την Μπενφίκα, πώς περάσαμε τα μεγάλα αυτά ονόματα και πήγαμε, αποκλείσαμε την Κράσνονταρ και είδαμε το Σεντόνι και απαλύναμε λίγο τις πληγές, τις ψυχές του κόσμου από τις πανδημίες, από τις ανεργίες, από τα διάφορα βάσανα. Γράψτε ιστορία. Σε εσάς έλαχε ο κλήρος, σε εσάς που θα φορέσετε απόψε την ασπρόμαυρη φανέλα με το δικέφωλο αετό με τα μαζεμένα φτερά και με τα τέσσερα ιερά γράμματα για τον Πανθεσσαλονίκιο Αθλητικό Μήνο Κωνσταντινούπολιτών. Τιμήστε τη φανέλα, τιμήστε τον εαυτό σας, τον πρόεδρο, το λαό, το staff. Θυμηθείτε πώς ξεκινήσατε. Πιτσιρικάδες που σας πήρε ο πατέρας σας ή ο παππούς σας από το χέρι για να σας πάει στις ακαδημίες. Με όνειρα, με ελπίδες, με πολύ κόπο, με πολύ αγώνα, με προσωπικές θυσίες σαν νέα παιδιά, δεν ζήσατε μια νορμάλ φυσιολογική ζωή που ζει ένας νέος άνθρωπος με τις καταχρήσεις, με τα ξενύχτια, με τη ζωή που μπορεί να κάνει. Εσείς επιλέξατε αυτόν τον δρόμο που ήταν ο δρόμος ο δύσκολος, ο δρόμος των στερήσεων, ο δρόμος του μόχθου, του κόπου. Κανένας δεν είναι εκεί να δει πόσα λίτρα υδρότα χύνεται κάθε μέρα. Κανένας δεν είναι εκεί να σας δει πώς ξενυχτάτε το βράδυ μετά από μία ήττα, στριφογυρίζοντας το κρεβάτι, βλέποντας τα ταβάνια. Κανένας δεν είναι εκεί να δει πώς ξεπερνάτε ένα τραυματισμό. Είναι η μοναξιά του ποδοσφαιριστή. Όμως όλοι είναι εκεί να δουν πώς θα δοξαχτείτε, πώς θα περπατήσετε σε αυτό το μονοπάτι. Όλοι θα είμαστε εκεί μαζί σας και μπορεί η Τούμπα να είναι άδεια, αλλά η ψυχή σας θα είναι γεμάτη, γιατί εκατομμύρια μυαλά, εκατομμύρια ψυχές παοξίδων παντού πάνω στον πλανήτη, σε κάθε άκρη της γης, από το βορρά μέχρι το νότο, από τη δύση μέχρι την ανατολή, όπου υπάρχει Έλληνας, όπου υπάρχει άνθρωπος, όπου υπάρχει παοξής, η καρδιά του θα χτυπάει μέσα από τη δική σας καρδιά. Μπείτε μέσα λοιπόν. Αυτοί έχουν το άγχος. Μη φοβάστε τίποτα. Τιμήστε τη φανέλα. Τιμήστε λοιπόν τα δικά σας όνειρα όταν πιτσιρικάδες σκεφτόσασταν κάποια στιγμή ότι μπορεί να βρεθείτε σε αυτό το σημείο. Χωρίς κανένα άγχος. Παίξτε την μπάλα σας. Κυνηγήστε κάθε διεκδικούμενη παλιά. Μηδενίστε τα λάθη. Να είστε ψύχρεμοι. Να είστε δυνατοί. Γεμίστε τα πνευμόνια σας με ΠΑΟΚ. Γεμίστε τις ψυχές σας και τις καρδιές σας με όλα αυτά. Όλα αυτά που σημαίνουν τα τέσσερα γράμματα και ο δικέφαλος αετός. Γεμίστε τις ψυχές σας και δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα απολύτως. Μπείτε μέσα και πάρτε τους τα κεφάλια. Πάρτε τους βάρνα. Παίξτε για το λαό, για τον πρόεδρο, για τις οικογένειές σας. Παίξτε για το μεγάλο στόχο. Σας πιστεύουμε. Μακάρι να μπορούσαμε και εμείς να έχουμε τη δυνατότητα να μπούμε μέσα έστω για 10 λεπτά με το Σκαρπίνι και με το Σκεμπέ. Μακάρι. Εσείς όμως εκπροσωπείτε εμάς. Εσείς που τώρα είστε εκεί,
Δημητράκη Πέλκα με το Περιβραχιόνιο στο χέρι. Μίλα στους υπόλοιπους. Πες τους, εξήγησε στους καινούριους. Πιάσε τους καινούριους και μίλησέ τους. Όποιος και να παίξει. Χριστάκη Τζόλι, Μιχαηλίδη, εσείς που μέχρι πριν λίγο καιρό αυτούς τους βλέπατε στις τηλεοράσεις. Τους βλέπατε στο ίντερνετ. Τώρα θα τους έχετε αντιπάλους. Δοξάστε τη φανέλα. Είναι ευλογία να είσαι παίχτης του ΠΑΟΚ. Είστε εκλεκτοί. Είστε ξεχωριστοί. Είστε προνομιούχοι. Είστε ευλογημένοι. Εσείς λοιπόν, μπείτε μέσα και αποδείξτε ποιος είναι ο Πανθεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινούπολιτος. Αυτούς που το θεωρούν δεδομένο ότι θα περάσουν, αφήστε τι λένε. Εδώ τώρα που ήρθαν, ο παπάς, νέο, μεγάλος ΠΑΟΚ και τέτοια, αφήστε τα. Αυτά είναι για να ρίξουν σκόνη στα μάτια μας. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι με το που βγήκε η κλήρωση, τους ενδιέφερε το μετά και μιλούσαν για παιχνίδια Κράσνονταρ Μπενφίκα και Μπενφίκα Κράσνονταρ. Ταπεινώστε τους λοιπόν σήμερα, χωρίς αλαζονία, χωρίς έπαρση, εννοείται χωρίς να υποτιμήσουμε κανένα αντίπαλο, με σεβασμό, αλλά όχι με φόβο. Και προχωρήστε για να ζήσουμε αυτό που ακούτε. Να το ζήσουμε. Αυτά έχω να σας πω εγώ. Από εκεί και πέρα, κάντε απλά το καθήκον σας. Αυτά τα παιχνίδια είναι παιχνίδια που ένας ποδοσφαιριστής με φιλοδοξία, ένας ποδοσφαιριστής με εγωισμό, όχι απλά δεν τα φοβάται, τα επιζητά, τα επιδιώκει, τα θέλει, τα γουστάρει. Με αυτά τα παιχνίδια. Μπιπ. Τις κόβω τις λέξεις. Τρελαίνεται. Δεν βλέπει την ώρα να περάσει ο χρόνος. Δεν βλέπει να περάσει. Και να έρθει η στιγμή. Φορέστε λοιπόν την ασπρόμαυρη φανέλα με ψηλή, με χοντρή, με διαγώνια, με ψηλό χοντρή. Δεν μας ενδιαφέρει η ρίγα. Μαύρο σορτσάκι, μαύρες κάλτσες που γουστάρω. Έχω και αυτά τα βίτσια να μου τα περίεργα. Δεν θέλω λευκή κάλτσα. Δεν θέλω λευκή κάλτσα και λευκό σορτσάκι. Θέλω μαύρη κάλτσα, μαύρο σόρτς όπως είναι η φετινή φανέλα. Και τα νούμερα πίσω στην πλάτη έτσι, τετραγωνισμένα. Όχι στρόγγυλα, μου κάνουν λίγο φλόρικα τα στρόγγυλα, ξέρω εγώ ρε παιδί μου. Πέρσι δεν μου άρεσε που ήταν στρόγγυλα. Τη χρονιά των 2W ήταν τετραγωνισμένο και το διάρι και το 0 και το 9. Δεν θέλω να είναι στρόγγυλο. Μου φαίνεται λες και είναι ζωγραφισμένο στο χέρι, δεν γουστάρω ρε παιδί μου. Μη σε αυτό σε ενοχλεί ρε Κωστάκη, βρε ας παίξει η ομάδα. Όταν η ομάδα είναι όπως πέρσι, μας ενοχλούν μέχρι και το πώς είναι τα νούμερα. Αν έχουν γωνίες, αν το 9 είναι με τετράγωνο ή αν είναι με, να πούμε, σγουρό από κάτω. Με τσιγκέλι. Όλα μας πειράζουν. Απόψε λοιπόν 9 η ώρα στο Open ο Ιβάν Σαββίδης για μία ακόμα φορά ανοίγει την πόρτα στον κάθε έναν σε Ελλάδα και εξωτερικό να μπορέσει να δει το μάτς. Στον κάθε έναν που δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει τη συνδρομητική, που και αυτή θα δείξει, και η Nova 2 νομίζω αν δεν κάνω λάθος, θα δείξει το παιχνίδι. Να ανοίξει το κάθε παοξάκι στην Αλεξανδρούπολη, στη Γάβδο, στη Λέρο, στη Λευκάδα, στην Καλαμάτα, στη Σύφνο, στην Κύθνο, ο κάθε ένας είτε είναι ΠΑΟΚ είτε πρόκειται να γίνει ΠΑΟΚ, να ανοίξει και να δει το δικέφαλο. Ναι, κάτω από πολύ περίεργες συνθήκες. Φανταστείτε απόψε το βράδυ 28.500 ψυχές να λιώνουν τον αντίπαλο, να κάνει κακάκια πάνω του άλλος πριν καν ανέβει τα σκαλοπάτια. Και τα ακούω βερεσαία αυτά περί άγχους και τέτοια. Αφήστε το. Αυτά είναι δικαιολογίες που αγχώθηκαν τα παιδιά. Τι αγχώθηκαν τα παιδιά, γιατί? Πρέπει να βγάλουμε 400 ευρώ το μήνα ταΐζοντας 4 στόματα. Τι άγχος. Καμάρι και περηφάνεια ρε για τη φανέλα του ΠΑΟ. Κανένα άγχος και κανένα φόβο. Να γουστάρετε που φοράτε αυτή τη φανέλα. Να τρελαίνεστε. Ζηλεύουμε που δεν μπορούμε να τη βάλουμε εμείς, το καταλαβαίνετε. Είστε προνομιούχοι. Παίξτε και για μας. Παίξτε για να πάρετε το μυαλό του κόσμου από τις όποιες στεναχώριες, τις τόσες που έχει περάσει. Φέτος με το ανοίγεις το δελτίο ειδήσεων και πλακώνεται η ψυχή σου όλη, μαυρίζει η ψυχή σου. Μα με τον κορονοϊό,
μα με τα ελληνοτουρκικά, μα με την ανεργία, μα με τα μέτρα, μα με το ένα, μα με το άλλο. Δώστε στον κόσμο ανάσα, γεμίστε του τα πνευμόνια με ΠΑΟΚ. Με περηφάνεια, με καμάρι, έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς είμαστε περήφανοι που υποστηρίζουμε, που ζούμε για αυτή την ομάδα και αναπνέουμε. Δεν κρίνεται από ένα αποτέλεσμα, δεν λέω αυτό. Ούτε θα σταματήσουμε να αγαπάμε αν η ομάδα δεν περάσει ή χάσει σήμερα. Εννοείται αυτό. Όμως, ένας λόγος παραπάνω να πλημμυρίσουμε τις καρδιές μας και να γεμίσουμε τις καρδιές μας με ΠΑΟΚ. Έτσι κι αλλιώς, λέει ο Κάραγιαν, και εμείς οι οπαδοί αλλιώς περιμένουμε να μάτσουμε την Πάτε και αλλιώς με την Μπενφίκα. Σωστό κι αυτό. Άσε που περισσότερο φοβόμαστε κάτι Πάτε, κάτι Σλόβαν, κάτι Έστερσουτ, κάτι Χέρενφιν, κάτι τέτοιες. Πάμε τώρα στα αγωνιστικά τα αμιγώς. Ακούσατε χθες και τον Φερέρα και τον υπέροχο Άγχελ Κρέσπο, ο δεν θα γίνω ποτέ αφίσα σε παιδικό δωμάτιο, ο πιο αθόρυβος, ένας εκ των σημαντικότερων αμυντικών που φόρεσαν τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Στα χρονικά από ιδρύσεως της ομάδας. Το πιστεύετε ότι θα το λέγαμε αυτό και θα ίσχυε, γιατί δεν φουσκώνω την κατάσταση. Θυμίζω εποχή αρένα, το θυμάμαι τώρα. Σαν τώρα το επόμενο πρωί που αποκτήθηκε. Καλά! Διώχνουν, πώς το λέγανε τον Πορτογάλο που είχαμε τον ο Βίτορ. Καλά, διώχνουν τον Βίτορ και φέρνουν αυτόν που δεν στέργιωσε πουθενά. Που όπου πήγε έριξε τις ομπλές και τις έριχνε μόνος του ο Κρέσπο. Να τις ανέβαζε πάνω σε ένα βάθρο και τις έριχνε. Ο γυρολόγος! Και τι είναι αυτός και τι μαλλί είναι αυτό και τι δόντια είναι αυτά και τι φάτσα είναι αυτή και με αυτόν θα πάμε. Με αυτόν θα πάμε. Όταν λοιπόν έλειψε αυτός, τότε καταλάβαμε την αξία του. Αυτός που μέσα στην Μπενφίκα την τελευταία φορά έκανε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, δεν πέρασε όχι αντίπαλος, όχι αμυντικός, όχι επιθετικός, όχι σέντρα, όχι κάθετη, δεν πέρασε. Δεν πέρασε ούτε μίγα, δεν πέρασε καν η ώρα. Δεν πέρασε από το μυαλό του αντιπάλου. Δεν πέρασε ούτε αστικό έξω από το γήπεδο. Αυτός λοιπόν που λιδωρήθηκε όταν ήρθε, και εγώ λέω κάθε φορά, χωρίς να το παίζω, ούτε προπονητής είμαι, ούτε κανένας βαθιστόχαστος αναλυτής είμαι, ούτε κανένας μεγαλωδής μου δημοσιογράφος είμαι, όσο μου κόβει ρε παιδί μου. Και όταν λέω ματάκι χορταράκι, αφήστε να τον δούμε πρώτα, μην τρώγεστε. Και τι είναι αυτός ο Βίτορ που έφυγε, δηλαδή τι πρόσφερε αυτός, ας πούμε, για να κλαίμε για τον Βίτορ. Εδώ έφυγε ο Κοντρέρας και συνεχίσαμε μετά τον Κοντρέρας. Αν θέλετε να πούμε για αμυντικούς. Εδώ έφυγε ο Ιωσιφίδης και συνεχίσαμε μετά τον Ιωσιφίδη. Εδώ έφυγε ο Λίνο και συνεχίσαμε μετά. Αυτός λοιπόν μίλησε χθες. Πόσο πολύ έλειψε πέρσι η ηρεμία του, το χτίσιμο, το build-up από πίσω στο παιχνίδι, στο χτίσιμο του παιχνιδιού από πίσω που δεν μπορούσε να το κάνει αυτό ούτε ο Βαρέλα, ούτε ο Ίγκασον. Άλλα χαρακτηριστικά. Τούτος εδώ, με αυτή την ηρεμία που έχει στο πρόσωπό του και είναι ζωγραφισμένη η εσωτερική ηρεμία που έχει στο πώς βγάζει την μπάλα, αυτός εδώ ο σημαντικός τύπος χθες με αυτοπεποίθηση αλλά χωρίς φόβο είπε. Το ρώτησαν, είσαι έτοιμος για δεξί μπακ. Εγώ λέει, όπου μου πει, το 100% ολόκληρο, όλος, όλο πως είμαι, όλο, ολόκληρο το παιδί μου θα πω, που θέλει. Θέλει στόπερ, θέλει αριστερό μπακ, θέλει δεξί μπακ, όπου θέλει, το 100% μου. Και αυτός θα μπει να παίξει, σήμερα δεξί μπακ. Αυτός θα μπει να παίξει, εκεί έπαιζε στην Ιταλία, την ξέρει τι θες, σου λέει στρατιώτης είμαι μεγάλε. Αυτό που δεν είχε πέρσι η ομάδα. Όλη μια γροθιά. Όλη ένα πράγμα. Μια ψυχή. Ένα σώμα. Ένα βλέμμα όλοι που να πετάει φωτιές. Τους είδατε. Τον είδατε τον Μπίσεσβαρ. Δεξί μπακ όργωνε όλη την πλευρά. Δεν έβγαλε τσιμουδιά. Σου λέει τελείωσε. Εδώ είμαστε. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Αλλιώς θα με φάει ο πάγκος. Όταν βλέπει και είναι εκτός ο Βιερίνη, όταν βλέπει ότι ο Μάτος δεν βρίσκει θέση, καν στη 18, σου λέει, επ, τελειώσαν τα ψέματα. Τη φανέλα στο σπίτι μας δεν την έχουμε πλέον. Τέλειωσε αυτό. Άρα,
αριστερό back half με τον Παναθηναϊκό στο φιλικό. Βεβαίως αριστερό back half και τρεξίματα και τα πάντα. Δεξί back με τη Λάρισα, δεξί back. Καλωσόρισες και πάλι πίσω, Diego Bisisvar. Υπέροχε αρτίστα, καλωσόρισες. Σε χρειαζόμαστε. Ούτε γίνεται να αδειάσουμε όλη αυτή τη φουρνιά που έφερε τα double. Δεν γίνεται να τους αντικαταστήσουμε όλους. Γι' αυτό περιμένουμε και από εσάς που έχετε την εμπειρία, έχετε γράψει τα χιλιόμετρα, βάζω και σένα μέσα, Δημητράκη Πέλκα. Γιατί μπορεί να είσαι μικρότερος ηλικία από τον Κρέσπο ή από τον Βαρέλα, αλλά έχεις την εμπειρία πλέον και το περιβραχιόνιο στο χέρι, το πανί αυτό, φίλε, που ξέρω πολύ καλά ότι γνωρίζεις τι σημαίνει αυτό. Το κλάμα σου εκείνη την ημέρα, εκείνο το βράδυ στη φιέστα, το κλάμα σου μας εξήγησε πάρα πολλά πράγματα. Και μπορεί να έφαγες και κραξίματα και ξεφωνητά μετά από την κερκίδα, γιατί δεν σου βγήκε μια πάσα, γιατί αγχώθηκες και πήγες να κάνεις την παραπάνω κίνηση σε ένα πλασέ. Κανένας όμως ποτέ δεν σου καταμαρτύρησε, κανένας όμως δεν μπόρεσε να σε κατηγορήσει ότι περπατούσες μέσα στο γήπεδο ή ότι δεν έβγαλες την ψυχή σου στο τρέξιμο. Και αυτό μετράει για μας, για μένα προσωπικά. Και ας σου κάτσει τραβάει μπαλιά, και ας μη σου πετύχει η σέντρα, και ας χάσεις και ένα τέτα-τέτα. Εμένα με ενδιαφέρει που λιώνεις. Και η δική σου πίεση, τα δικά σου τρεξίματα είναι πάρα πολύ σημαντικά στο πώς παίζει η ομάδα. Εκεί στην πρώτη πάσα του αντιπάλου, αυτό το ασφυκτικό πρέσικ, το τρέξιμο, μακάρι να αντέξει σήμερα σε αυτούς τους ρυθμούς και να κάνεις και εσύ μια μεγάλη, μια τεράστια εμφάνιση. Οι έμπειροι λοιπόν ξέρουν, γνωρίζουν μαζί τους τα πιτσιρίκια μας. Σε πρώτη φάση, ο Τζόλης, για τον οποίο χθες περισσότερο από κάθε άλλον ήθελαν να μάθουν οι Πορτογάλοι δημοσιογράφοι και ρωτούσαν συνέχεια για το Wonderkid. Τζόλης, who is this Τζόλης, where did it come from, tell us about Τζόλης, τα μάθα από τα παιδιά που είναι στο ρεπορτάζ. Αφιέρωμα στο επίσημο site της Μπενφίκα. Μικρέ μου υπέροχε τύπε, τα μυαλά μες στο κεφάλι, συνέχισε έτσι, ο Θεός σε πρίκησε με απέραντο ταλέντο, βάλε και εσύ τη δουλειά την ατελείωτη, τη σύνεση, τη μετριοπάθεια μέσα. Εγώ δεν λέω παθητική στάση, θράσος, αγωνιστικό θράσος, ναι, και αυτοπεποίθηση, και όλα είναι μπροστά σου. Και σένα, Μιχαηλίδη, που παίζεις στα 20 σου σαν να είσαι 30 χρονών, με την ηρεμία και την εμπειρία και το αριστερό σου πόδι. Οι πιτσιρικάδες, όσοι μπουν. Εσένα, Ζίβκοβιτς, που σε πήραν στην Μπενφίκα με δόξες και τιμές, και επειδή είχες ένα τραυματισμό ή επειδή έγινε μια φασαρία με τους οπαδούς ή επειδή ο προπονητής γούσταρε να βάλει τους δικούς του, σ' αφήσαν έτσι. Έχεις προσωπικό κίνητρο. Αν πεις μιλάει ελληνικά, σ' ακούει, όχι, θα τα μεταφέρουν. Ακούνε και αυτοί που ξέρουν. Φτάνουν να είστε βέβαιοι. Στα αυτιά των παιχτών μπορεί να μην ακούνε όλοι τώρα αυτή τη στιγμή. Φτάνουν από συγγενείς τους, από το staff, από φίλους, από την ομάδα μέσα. Και ξέρουν πολύ καλά ότι οι κουβέντες αυτές που ακούγονται είναι καθαρές και αγνές. Δεν έχουν μέσα, δεν περιμένουμε στη γωνία να αποτύχει για να πούμε είδατε ρε. Δεν υπάρχει αυτό. Μόνη μας έγνοια να προκόβει ο ΠΑΟΚ. Μόνη μας. Αυτή η έγνοια. Και μας ακούνε και οι αντίπαλοι. Το πώς μιλάμε για την ομάδα μας. Και ζηλεύουν και φθονούν. Και δεν μπορούν να έχουν αυτό που έχουμε. Και δεν μπορούν να καταλάβουν πώς γίνεται με ένα και δύο πρωταθλήματα να πούμε στα 30 χρόνια αυτοί να είναι έτσι, να είναι άσβεστη η φλόγα τους και εμείς με μία σεζόν που δεν πήραμε ένα πρωτάθλημα να κυνηγιόμαστε να πούμε στα προπονητικά κέντρα, να ρίχνουμε κορνέδες προπονητές, να αφορίζουμε, να βρίζουμε, να υποτιμούμε και να κάνουμε να πούμε σαν μπαρτσακλά. Δεν μπορούν να το καταλάβουν το πώς νιώθουμε εμείς και το πώς μια ομάδα γέννησε οπαδούς μέσα από τους οπαδούς της. Δεν περίμενε τη χαρά ενός τίτλου. Όταν ήρθε και αυτή ήταν γλυκιά σαν νέκταρ και την ήπιαμε μέχρι το κατακάθι της. Ναι, με τα δύο double, με τα τρία κύπελα. Αλλά πέρσι αγαπήσαμε λιγότερο την ομάδα μας. Με όλα αυτά που τράβηξε, την αγαπήσαμε ακόμα περισσότερο. Καταλάβαμε ακόμα περισσότερο και ο κάθε αδαής και ο τελευταίος ανυποψίαστος τι πόλεμο δέχεται. Και τι της έστα, τι πλέξε, τι πλεκτάνη την έβαλαν. Και πόσο έπρεπε να παλέψει με τον εαυτό της, με την ψυχολογία της. Αυτά εγώ έχω να σας πω. Αυτά έχω να σας πω.
Έτσι μου βγαίνουν από μέσα, έτσι τα σκέφτομαι και όταν είμαι μόνος μου. Και κοιτάω το στο πουθενά, έτσι. Αυτό θέλω να σας πω. Αυτό. Θα πάμε σε διάλειμμα. Μη φοβάστε τίποτα απόψε. Όσοι παίξουν, μπείτε μέσα. Αρπάξτε τους. Αυτοί θεωρούν ότι θα βρουν έναν ΠΑΟΚ όπως τις προηγούμενες φορές. Με λάθη, με μια παθητική στάση. Εγώ δεν λέω ανοιχτείτε, αφήστε, γεια σας. Δεν μιλάω γι' αυτό, ούτε μιλάω για συστήματα και για το πώς θα παίξει. Τα αφήνω αυτά σε αυτούς που λένε ότι εγώ θα σας πω συστήματα και τέτοια. Να μιλήσω τι για το 4-4-2, 4-3-3. Θα παίξει με τρεις πίσω. Και θα βάλει τον Κρέσπο γιατί θέλει ένα πιο αμυντικό γέννη. Ναι, αυτά τόσους καμπάζω να σας πω. Όσοι όμως επιλεγείτε σήμερα, βγάλτε την ψυχή σας. Να μην μπορείτε μετά να περπατήσετε για να πάτε στα ντους. Αλλά να λέτε με καμάρι, ό,τι και να έχει γίνει, ότι απόψε έδωσα την ψυχή μου όλη. Για τη φανέλα, για το έμβλημα, για την ιστορία, για τις αρχές μας, για τον πρόεδρό μας, για το λαό μας, για την οικογένειά μου, για όλα αυτά που, για όλα αυτά που αντιπροσωπεύει ο σύλλογος και ο εαυτός σας. Αυτά, παιδιά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Από το Cape Town τηλέφωνο, στη Μαρίνα και στον Παύλο, με πολύ αγάπη. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά τι να τον κόψεις τον άλλον. Λοιπόν, που εργάζονται εκεί, σε ελληνικό σχολείο. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας σε όλους τους εκπαιδευτικούς που έχουν να τραβήξουν το δικό τους λούκι. Στους γονείς που χθες, ειδικά στους γονείς που πήγαν για πρώτη φορά τα παιδάκια του στο σχολείο, τα πρωτάκια και τα κρυμμένοι πίσω από τους θάμνους, καρβαλωμένοι πάνω στα κάγκελα, έτσι, σε μια πολύ ιδιάζουσα κατάσταση. Σε μια πολύ ιδιάζουσα κατάσταση. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Εγώ άδειασα αυτό που είχα μέσα μου στο πρώτο μισάωρο και τώρα οι γραμμές είναι ελεύθερες να πείτε αυτό που θέλετε, να σας ακούσουμε με πολύ προσοχή. Ξαναλέω ότι σήμερα το δώρο μας είναι ξεχωριστό. Είναι δύο υποτροφίες για την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Τούμπα FC, που είναι στο δίκτυο των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ φυσικά, όπως κατεβαίνετε στον έξοδο περιφερειακό για Κωνσταντινοπολίτικα. Δεξιά είναι που τα γηπεδάκια με υπέροχο χλωοτάπητα τεχνητό, με τα παιδιά που δουλεύουν εκεί, με τους δασκάλους προπονητές να προσέχουν τα παιδιά σας σαν τα δικά τους. Γι' αυτό και θα πάω το παιδί μου εκεί. Σας το λέω, δεν νομίζω, δεν υπάρχει καλή. Τι να λέω, το να κάνω, δηλαδή, ούτε εξάλλου δεν είναι και χορηγός για να πω, ας πούμε, ότι λέμε, ότι λέω καλά πράγματα. Με όλη μας την καρδιά τα λέμε τα καλά λόγια. Η κυρία Τζένι Τερζή, 6976-317-227, θα σας απαντήσει στο τηλέφωνο να ρωτήσετε για παιδάκια που είναι γεννημένα μεταξύ 2011 και 2015. Δηλαδή από 5 έως 9 ετών. Αν τα αγοράκια σας είναι σε αυτή την ηλικία, να μπουν στη διαδικασία, να κοινωνικοποιηθούν, να περάσουν όμορφα εκεί στιγμές υπέροχες αγαπώντας και το ποδόσφαιρο, αν αγαπούν το άθλημα. Και αν δεν το αγαπούν, θα το αγαπήσουν μαζί με τις παρέες και τα παιδάκια τους. Δύο τέτοιες υποτροφίες λοιπόν, ετήσιες για όλο το χρόνο για το Τούμπα FC, κληρώνουμε σήμερα. Μου δίνετε τα τρία τελευταία ψηφία σας ή μου στέλνετε το μήνυμά σας FM και ενώ το μήνυμα στο 54222 για να κληρώσουμε δύο τέτοιες υποτροφίες ετήσιες. Πάμε στις γραμμές να μην περιμένετε άλλο. Καλημέρα σας. Έχω αραβιάσει μπροστά μου. Τάβλη. Μονόπολη. έχω τράπουλα, έχω PlayStation, έχω φρυδάκι, έχω παντογνώστη. Σε μεγάλος παίκτης. Μεγάλος παίκτης. Πώς θα περάσει η ώρα. Μεγάλος παίκτης. Καλημέρα Κωστή. Θοδωρή μου. Πώς θα περάσει η ώρα σήμερα δεν ξέρουμε. Εντάξει. Λοιπόν, να σταθούμε σε δύο πράγματα. Ναι. Το ένα είναι η βραδιά, η απόψινη, η οποία πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία να γράψει ιστορία και θα τη γράψει την ιστορία, όχι για κανέναν άλλον. Την ιστορία θα γραφτεί όχι για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου, για να μαζέψουμε πόντους και το ελληνικό ποδοσφαίρο μας έχει ξεχάσει έτσι κι αλλιώς. Δεν έχουμε, δεν είμαστε και στην καλύτερη. Μας έχει και στην καλύτερη πόση. Μόνο εμπόδια μας έχει βάλει και μόνο εκτός μας θέλει. Έτσι. Και στην καλύτερη πόλη. Σαν αρμόδια όργανα, σαν δικαστήρια αθλητικά. Ναι. Περίμενε λίγο, περίμενε. Ναι. Δεν μας έχει και στην καλύτερη υπόλοιψη. Οπότε, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για πάρτι μας. Έτσι. Και με τις δικές μας δυνάμεις, δεν περιμένουμε από κανένα τίποτα. Κανένα τίποτα. Κανένα τίποτα. Στον πιτσιρικά του μπροστά εκείνο το 18χρονο το αστεράκι. Το που λένε. Ό,τι έκανε με την Μπενφίκτα, με την Μπενσίκτα, σου λέει. Έτσι. Δεν έχει... Μια μικρή επανάληψη. Ναι, έτσι. Έτσι, απλά πράγματα. Αυλά. Και το δεύτερο το θέμα που θέλω να πω,
αν δώσεις κοστί σε ένα σκηνοθέτη, έτσι μεγάλο σκηνοθέτη, διεθνούς φίλμ, σε έναν James Cameron, έναν Spielberg, έναν ξέρω εγώ Michael Mann, και του πεις φίλε θα κάνεις ταινία όσα συνέβησαν στο ελληνικό ποδόσφαιρο και πέρυσι και φέτος, θα σου πει κάτω εσύ για τις μεγαλύτερες φαντασίες από εμάς. Θα σου πει αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, ας πούμε. Αλήθεια λες. Ή μπορεί να σου πει φίλε δεν μπορώ να κάνω μια ταινία, πρέπει να κάνω ντοκιματέρ και να παίξει 9 επεισόδια. Άλλα τα θέματα υγείας, μίσιτς, χειαστή αυτά, άλλα τα δικαστήρια, οι συγκοφαντίες, οι λάσπες, άλλα η φυγή, η προδοσία ενός προπονητή 24 ώρες πριν την αναχώρηση προετοιμασίας, άλλα τα ιστρόφιγγα της τότε Νόβα που κλείνει, το κράτος, όλο φίλε, όλα είναι τόσα πολλά. Ασπρίσαμε ρε μαντίνι μου, ασπρίσαμε. Ο κόσμος να ξέρει Κωστή και να καταλάβει κάτι, πως κάποιοι βλέπουν, ξέρουν, μαθαίνουν, ψάχνουν, γυρεύουν, δεν είναι τόσο... Εκεί στη FIFA και στην UEFA δεν είναι τόσο μονοφθαλμοί όσο θέλουμε να τους λέμε. Κάτι ξέρουν. Κάτι ψάχνουν. Κάτι θα βγει. Να φτάνει δούμε. Αυτό το... Μας έχουν συμπεριφερθεί, όχι με... Απέσια. Όχι απέσια, απέσια. Όχι δόλια. Ένα λάθος διαιτητικό μία φορά, μπορείς να το καταλάβεις, του ξέβηγε ένα σφύριγμα. Εδώ υπάρχει συντεταγμένη και εντεταλμένη υπηρεσία πολλών ετών, με τραγικές διαιτησίες... Μέσα με πολύ χολή για τον ΠΑΟΚ. Με αποκορύφωμα τον περσινό, τον Βρετανό, έτσι, που έπρεπε, άμα έπρεπε να δώσει 7 πέναλτι, θα δίνει 7 πέναλτι αυτός ο Πόουσεν. Ακόμα θα σφύριζε ο κόσμος. Και ακόμα η ξεφτύλα του, το φάουλ, το τελευταίο λεπτό, που δεν το δίνει, γιατί ξέρει ότι με ένα σουτ μπορεί να πετάξω έξω τον Άγιαξ. Λοιπόν, έτσι. Το νου μας σήμερα, γιατί πάλι έρχεται να φιντάνει ο Μπρίχ αυτούς ο Γερμανός. Ρεμάλια. Εδώ τα έχω φίλε, αυτά, είναι, αυτά παίζουν έτσι κι αλλιώς πάντα. Έτσι, άντε με την νίκη σήμερα. Γεια σου αδερφέ μου. Γεια σου Θοδωρή μου. Εδώ. Ρεμάλια. Έτσι, πάνω. Το νου σας, ρεμάλια. Το νου, όλοι, το νου σας. Καλά. Πάμε να συνεχίσουμε με τις γραμμές, εδώ είμαστε. Εδώ με τρέλα, με πάθος, με θετική αύρα, με ενέργεια, με πίστη για την ομάδα. Πάμε να γράψουμε ιστορία το βράδυ. Πάμε να γράψουμε άλλη μια χρυσή ιστορία στη σελίδα του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Γεια σας. Ναι. Έλα ρε μωρό. Έλα. Καλώς το παιδί. Έλα ρε μωρό. Έχω καταπατήσει όλα τα πρωτόκολλα για να αγόρι σε πάρω. Αγόρι μου. Πάμε. Κάερε στα περμητίδο λεβαντάρχες οπλικατόριο. Που σημαίνει... Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι τους λέμε σήμερα? Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με κουφάλα νεκροτάφτη δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Έτσι. Λοιπόν Κωστή, ναι. Θέλω να αφιερώσεις το τραγούδι στο τεχνικό team της Μπεφίκα και την ποδοσφαιρική ομάδα τους του Δημάκη, είναι τη Θεσσαλονίκη. Έτσι το κάνουν στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Ναι, αυτά είναι. Και αύριο το την πητάει. Ξέρεις εσύ. Πάρα πολύ ξέρεις εύκολα εσύ. Πράγματα μου ζητάς. Λοιπόν, είναι σημαδιακά, τα γούρια μας είναι αυτά. Λοιπόν, για να μην κρατάω τη γραμμή και με βρίζουν οι υπόλοιποι και έχω καταπατήσει τα πρωτόκολλα. Λοιπόν, πιζίν ΠΑΟΚ, εμείς μαζί για μια ζωή ρε ΠΑΟΚ και ξέρω ψωμί ρε. Φιλιά, γεια σου Παύλε μου, πάμε εδώ. Πέσαμε, εδώ, γεια σας. Μήπως γνωρίζετε, ναι. Τι μάτς είναι αυτό το σημερινό, Κωστή? Για πες. Είναι μάτς καταξίωσης για πολλούς. Σωστό. Πολύ σωστό. Για παίχτες, για προπονητή, για όλους. Το πιο αρνητικό από όλο είναι ότι δεν θα είναι κανένας στο γήπεδο να χαρεί ίσως μια μεγάλη πρόκληση. Έτσι! Αυτό. Ας περάσει η ομάδα και ας μην είμαστε εκεί. Να σου πω και κάτι. Ναι. Όχι, Κωστή, όσο έρχεται η ώρα και ξέρω ότι δεν θα πάω, είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει, για όλους μας, τι να κάνουμε, πού θα πάμε, τι ώρα θα φύγουμε, τι θα έχουμε, πού θα πάμε να φάμε και όλα αυτά, είναι πολύ δύσκολο. Μικρά πέταλα θα έχει σε κάθε σπίτι, σε κάθε καφετέρια, με αποστάσεις, έτσι, σε κάθε στέκι, σε κάθε σύνδεσμο, θα έχει μικρές τούμπες, μικρά γήπεδα. Αυτό θα έλεγα τώρα. Μπορεί να μην μπορούμε να πάμε στο ναό, αλλά κάθε σπίτι, κάθε περιοχή. Παντού. Κάθε... Όχι μόνο εδώ. Κάθε μπαλκόνι, κάθε γωνιά της Ευρώπης, του κόσμου θα είναι γεμάτη ΠΑΟΚ σήμερα. Είμαστε εκεί μαζί τους. Νοέρα. Οι άλλοι κάνουν όνειρα για κράσανταρα. Καλά, εντάξει. Όχι, έτσι θέλω εγώ να έρχονται. Να με θεωρούν. Μα είμαι το outsider, δεν είμαι το φαβορή. Δεν αντιλέγει κανένας. Αυτή είναι το φαβορή. Βεβαίως.
Έτσι θέλω, να με υποτιμούν κιόλα, μπορούν. Έτσι. Θέλω. Με του παιδάκι να μπορούν. Με αυτόν που ρωτούσαν ποιο είναι. Από πού το βρήκανε, ποιο είναι κτλ. Αυτό. Και όταν θα βάλει τον γκολ, να δείχνει και το σήμα. Εκεί το δικέφαλο και να λέει ένα άιτο περνάει στην επόμενη φάση. Και αυτό είμαστε εμεί. Φιλιά! Φιλιά! Γεια! Ξέρεις, σκέφτομαι, ναι. Περίμενε λίγο. Τι ωραία θα ήταν. Τώρα θα μου πεις άδεια τούμπα και να έχει αυτό τον αιτό να πετούσε πάνω από το γήπεδο. Τα έχουμε πει 100 φορές. Τα έχουμε πει. Ό,τι έπρεπε να κάνουμε εμείς το κάναμε τον καθήκον μας. Πάντα φιλοκερδός και πάντα με την καλή μας την διάθεση για την ομάδα. Θα τον δούμε να πετάει αλλού τον αετό στο γήπεδο της ΑΕΚ. Τι άλλο να κάνω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Έγινα γραφικός. Έγινε, φιλιά! Αν θέλεις, βάλουμε στην κλήρωση, Κωστή. Να σε βάλω στην κλήρωση, βεβαίως. Ωραία. Πες μου λίγο, Μανώλο, τα τρία τελευταία. 600. Είναι μεταξύ του 11 και του 15 γεννημένος, έτσι. Ναι. Τέλεια. Έγινε. Ναι. Χαιρετώ. Bye. Ξαναλέω. Δύο υποτροφίες αιτήσεις για Τούμπα FC, για τις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου που συνεργάζονται και είναι στο δίκτυο της ΠΑΕΠΑΟΚ. Δύο υποτροφίες Ακαδημίες Ποδοσφαίρου για όλο το χρόνο, αν τα παιδάκια είναι γεννημένα από το 2011 ως το 2015. Έτσι. Δηλαδή, αν είναι το πιο μικρό, είναι 5 ετών. Είναι σαν το δικό μου, σαν το Θάνο. Τηλέφωνο 6976-317-227, την κυρία Τζέννη Τερζή. Εκεί ενημερώνεστε για το τι ισχύει κτλ. Πάμε, γεια σας. Ναι. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Καλώς το ναι. Όποιος θέλει βάζει, μπαίνει στην κλήρωση. Εννοείται. Βάλε 4-16 και δώσω στον Τζουκνίδα. Να είσαι καλά. Γιατί τα δικά μου είναι τα παιδιά μεγάλα. Νομίζω πέρασε προγόνες. Λίγο. Κόβεσαι οριακά. Οριακά. Λοιπόν, ελπίζουμε να είναι... Να κάνουμε λίγο το χατήρι στον Παύλο. Ε. Έτσι το κάνουνε στη Σαλονίκη. Έτσι μπορεί αρρώστια. Καλυστεμένη τα βράδια σπίτι. Πάρ' τους τα κεφάλια το βράδυ. Σε, να σ' αποδείξω. Έλα μαζί μου για να σου δείξω. Έλα, πάμε. Λοιπόν, έχουμε μάθει να παίζουμε εμείς χωρίς κόσμο. Πάρα ναι. Πολλά παίξουμε. Κάναμε εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια, ούκο λίγες φορές. Αλλήμωνο. Ναι. Έχουμε κόψει τα νύχια μου το πρωί με τον ηχοκόπτη. Α, όσο πιο πολύ βαθιά. Για να μην βρίσκεις το βράδυ, θα φας πιτιά, θα φας κρέας το βράδυ. Θα τρως το δάχτυλο, πρόκειται. Λάθη είναι αυτά που λοιπόν, κάνεις. Και αυτά που είπε ο πρώτος ο φίλος μας ο Δωρής. Ο κριτικός δεν καταλαβαίνει τίποτα, έχει ένα χυσερό κεφάλι. Ήρθε από τη ΔΟΕ τηλεγράφημα, ειδοποίηση, καθίστε καλά. Ναι. Και ακολουθεί η UEFA και η FIFA και θέλω εγώ προσωπικά να μας τιμωρήσει η Ευρώπη για 4-5 χρονιές χωρίς παιχνίδια ευρωπαϊκά για να πάρει να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να κάνουν κουμάντο αυτοί σε ό,τι θέλουν κατόπιν διαταγής ενός χοντρού ο οποίος τους λέει το τι θα γίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και στα όλα τα ομαδικά αθλήματα. Φτάνει πια. Αυτή η ξεφτύλα η οποία γίνεται εις βάρος της Ελλάδος από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν καταλαβαίνει τίποτα επειδή έχει 5 φράγκα παραπάνω ή 10 θα μας πετάξουνε και τότε θα γελάει και το παντάλο κατσίκι. Και τότε να δούμε ποιος έχει τα από αυτά να συνεχίσει. Να βάζει λεφτά. Ακριβώς. Για να δούμε. Ακριβώς. Μετά. Για να δούμε. Κανένα κανάλι δεν είπε τίποτε για το τηλεγράφημα και την ειδοποίηση της ΔΟΕ. Εκτός από το Open που γύρισε και είπε αυτό και αυτό. Δεν καταλαβαίνουν τίποτε. Δεν καταλαβαίνουν τίποτε. Γύρισε ο άλλος λέει στον Αντένα το πρωί και τον Γάλ που πήρανε. Διεθνής και τα λοιπά και πώς. Λέει διεθνής είναι. Όχι, λέει ο Παπαδάκης, ήταν διεθνής. Να το λέμε δεν είναι. Και η Σαπουτζάκη ανέβαινε στα τραπέζια και τρέλανε τον κόσμο, φίλε. Λέω εγώ. Θεωρείται ακόμα μοντέλο. Όχι. Ήταν όμως κάποτε, έτσι. Βεβαίως. Τι να πεις, Γιώργο. Έσπαγε με το ζιβί, έσπαγε καρύδια. Φιλιά πολλά. Έγινε, καλά. Γεια σου, Γεωργάρα μου. Γεια. Πάμε εδώ. Γεια σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Καλώς εδώ δεν είναι. Εδώ, Κωστή μου, για τα συμφέροντά τους και την κονόμα τους δεν διστάζουν να βάλουν σε κίνδυνο τη ζωή των παιδιών.
Μα θα τώρα. Φτάσουν, ναι, για οτιδήποτε άλλο. Μάσκες αλεξίπτωτα, δεν πειράζει, θα περισσέψει ύβρημα για να κάνουμε φόρμες. Όχι, όχι, φίλε. Είναι τώρα... τα παιδιά, απλά θέλουν να μην βλέπουν το τι γίνεται. Δεν θέλω να πάμε. Κοίταξε. Εκεί. Η κουβέντα είναι τελείως άλλο θέμα και θα το χάσουμε. Και επειδή θα χάσουμε και την ψυχραιμία μας. Λόγω του ΠΑΟΚ και μόνο. Αλλά αυτό το πράγμα δεν θα περάσει, έτσι. Αυτή η συμμορία που έχει βαλθεί και ήρθε με μια ατζέντα εδώ και 14 μήνες σε όλα τα πράγματα. Γιατί είναι σε όλα τα πράγματα ταγμένη. Άρα δεν μπορεί να βγαίνει ο χοντρός και να λέει ο δικηγόρος σου στο δικαστήριο ότι δεν μπορεί, λέει, να παραστείλει στο δικαστήριο γιατί πέρασε, λέει, κορονοϊό και δεν έχει, λέει, αντισώματα. Στο κύπελο τον τελικό. Χωρίς μάσκα όλο τον κόσμο. Ναι. Κοροϊδεύουν όλη την ελληνική κοινωνία με τα μούτρα μας, δηλαδή κανονικά. Έχουν στείλει αυτόν τον υπάλληλο, τον πλεμομπιλάκι και παίζει την ατζέντα του. Ακριβώς. Ακριβώς. Και εδώ φτάσανε, δηλαδή, στο έσχατο σημείο πλέον να παίζουν με την υγεία των παιδιών μας. Εμένα, Κωστή μου, το παιδάκι μου, την πρώτη δημοτικού μου, το κάνανε καλικάντζαρο. Είναι η μοναδική χώρα σε όλη την Ευρώπη που έβαλε από 4 χρονών στα παιδάκια μάσκας. Αλλά θα έρθει η ώρα τώρα. Ξέρεις πολύ καλά ότι και το δικό μου χθες είναι 5. Λοιπόν, πώς πρέπει να πείσω το παιδί, γιατί συμφωνείς, δεν συμφωνείς. Πρέπει να βάλει μάσκα το παιδί, δεν μπορεί αλλιώς. Ναι, γιατί έτσι, είναι, αυτό είναι το επιβάλλον. Όχι, το ξαναλέω. Συμφωνείς, δεν συμφωνείς. Δεν είναι ότι επειδή βάλαμε μάσκα συμφωνούμε, αλλά λέω συμφωνείς, δεν συμφωνείς, εφόσον θα το βγάλουν από το σχολείο έξω και θα το αφήσουν έξω, και εφόσον υπάρχει αυτό, το πώς ξεκίνησε, το πώς ήρθε, το πώς το άφησε, το τι θα γίνει. Το ότι υπάρχει δεν σημαίνει ότι θα προστατευτούν τα παιδιά μας με αυτό το πράγμα. Λοιπόν, γι' αυτό και καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη δεν εφαρμόζει αυτό το μέτρο. Πάμε, Ιταλία, πάμε στα δικά μας. Πάμε, γιατί τρελαίνομαι. Άσε με. Τα δικά μας, Κωστή μου, η ομάδα μας, το μόνο που εμένα με φοβίζει, εκτός από τη δυναμική της Μεφίκα, που είναι μια πολύ δυνατή ομάδα στο top 10, είναι για μένα το κυριότερο αυτό που έχει δείξει η UEFA, την οποία δεν έχω καμιά εμπιστοσύνη. Ότι δεν με γουστάρει. Εδώ και χρόνια, δεν ξέρω αν δεν γουστάρει εμάς ή γουστάρει τους άλλους. Μπορεί, το ίδιο που κάνει εμένα. Το θέμα είναι ότι, ναι, τους αντίπαλους μας, τους αβαντάρει, μας έχουν φάει σφαγές από... σε ευρωπαϊκά παιχνίδια που δεν έχουμε φάει στο ελληνικό. Τρελά. Άρα προσοχή κιόλας, στις επαφές μέσα στην περιοχή. Μην τους δώσουμε ούτε πάτημα. Προσοχή στα τραβήγματα, σε αυτά. Είδατε ότι με το παραμικρό φρουτ έχει σφύριγμα. Το έχουμε φάει στο πετσί μας τα τελευταία χρόνια. Το πέναλτι που έκλεισε το παιχνίδι ουσιαστικά την προηγούμενη φορά. Πώς δεν θυμάμαι. Πώς δεν θυμάμαι. Ο ίδιος είναι. Το αγκάλιασμα του Βαρέλα. Άρα αυτά. Το μαρκάρι με την άλλη δεν το δίνει. Ακριβώς. Άρα αυτές οι αγκαλιές, αυτά που πιθανόν ένας οποιοδήποτε άλλος ή σε ένα άλλο αγώνα δεν θα τα έδιναν. Ούτε αυτά. Αποφύγετε τα, γιατί μην τους δώσουμε το παραμικρό πάτημα. Έτσι. Πάθος θέλει δυναμική. Τρέξιμο. Ένα πολύ μεγάλο όπλο της ομάδας. Το θετικό είναι ότι η ομάδα μας δείχνει αθλητικά να είναι σε καλό επίπεδο φέτος. Δηλαδή ανταπεξέλλεται τα τρεξίματα, επειδή έχει και ιδανικότητα και είναι και τα χαρακτηριστικά των παιχτών. Και για περισσότερη ώρα τρεξίματα μέσα στο παιχνίδι. Αυτό, ναι, για μεγαλύτερη αντοχή. Μπαίνουμε. Και λίγο τύχη, ρε φίλε, λίγο μπιντουλένη τύχη, λίγο, πάρα λίγο, να πάει ένα έτσι, δοκάρι λίγο. Και έξω σε εμάς και δοκάρι και μέσα σε αυτούς. Έτσι, λίγο. Γιατί όλοι μένουμε στο 1-4 κοστί μου της Μπενφίκα, και αν κάτσεις και δεις το παιχνίδι εδώ πέρα μέσα, δεις, θα μπορούσε κάλλιξη να λήξει 3-3. Μια πάσα του Λιμιού ήταν, φίλε, που δεν δόθηκε. Όχι, εκτός την πάσα του Λιμιού, δες την απόκριση που κάνει ο Βλαχοδήμος στην κεφαλιά του Μάτα στο 45 να γίνει το 2-2. Ναι. Τελειώνει εκεί. Είναι άλλο κεφαλιά. Είναι άλλο παιχνίδι. Έγινε, Χριστάρα μου! Θετική ενέργεια για την ομάδα μας και πιστεύω ότι ίσως ήρθε η ώρα. Επειδή είμαστε ο πιο ανάποδο σύλλογο στον πλανήτη. Μόνο ρε γερανός που θα παίξει γύρω-γύρω, ρε ανεμόπτερο, ρε ντρόν! Θα φέρουμε και πουλιά γερανός να είναι εκεί να ανεβαίνουμε σπίτι. Παραπέντε, ρε, με παραπέντε και με και 10, όχι μόνο για παραπέντε. Θα πέφτουμε. Παραπέντε, ξεκινάνε οι αγώνες. Γεια. Λοιπόν, μην καλείτε άλλο. Θερμή παράκληση, 4 γραμμές που είναι μέσα. Για να μπορέσουμε να πάμε εγκαίρως στο διάλειμμα, που έτσι κι αλλιώς το φάγαμε το διάλειμμα, αλλά να πάμε μια νορμάλ ώρα. Γεια σας! Ναι, καλημέρα. Καλώς τον, παιδί. Καλημέρα. Καλώς τον. Θέμης από Αθήνα. Γεια σου, ρε Θέμη, Ολυμπιακός! Μάλιστα. Μου ακούγεσαι μια χαρά, παλικάρι. Γιατί, κάνουμε, παιδί μου, καλημέρα. Γιατί, παιδί μου, γιατί πήρες το στραβό το δρόμο. Τι να κάνουμε. Γιατί, είσαι σκεπτόμενος Ολυμπιακός ή είσαι από αυτούς που... Καλοί είμαστε, καλοί είμαστε. Όλες οι ομάδες έχουν και καλούς και κακούς. Μάλιστα. Σε ακούμε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, καταρχήν έχω χάσει επεισόδια. Τι έχει γίνει με τον κύριο Αβγενάκη και την κυρία Μπακογιάννη, γιατί είδα ένα
δημοσίευμα σε ένα site, αλλά δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο διαπληκτιστήκανε. Α, τα χαλάσανε τα πουλάκια μου! Τι έγινε, αυτή είναι, είναι κολυτάρια αυτή είναι, τον... Αλλά αυτό δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιο λόγο. Τι συνέβη, τι συνέβη. Αυτή είναι τα κίνη, γιατί τώρα... Εγώ άκουσα ότι πέρασε ένα νομοσχέδιο αθλητικό ο κύριος Αβγενάκης και καπάκια στη Βουλή, κάπως αντέδρασε η κυρία Μπακογιάννη, αλλά ειλικρινά δεν το έχω παρακολουθήσει. Πραγματικά μας σοκάρει, διότι εμείς νομίζουμε ότι αυτή, ό,τι και να γίνει και ο ήλιος να δύσει από την Ανατολή, θα είναι αγαπημένη, θα είναι μονιασμένη και τέτοια. Ο Playmobilάκης. Να πω ψέματα κι εγώ αυτό νόμιζα, αλλά προφανώς. Τι ψέματα να πεις και να πεις. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω. Ήθελα να πω. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ. Να σε καλά. Καλά σε κατάλαβα εγώ ότι είσαι ένας σκεπτόμενος Ολυμπιακός από το με το που βγήκες και είπες καλημέρα. Σε καταλαβαίνω από το βλέμμα σας βλέπω. Από το βλέμμα. Ακούω κάθε πρωί εννοείται. Πολλοίς κόσμος ήρωας. Ακούει και στην πρωτεύουσα. Το ξέρω, το ξέρω. Πολλοίς κόσμος. Στην αλήθεια λέμε, μπορεί να διαφωνούμε πάρα πολύ, αλλά η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή σε όλους. Σεβόμαστε ότι μπορεί να υποστηρίζει κάτι άλλο. Okay. Απλά. Και ένα τελευταίο. Το τζόλι και τα μάτια σας, παιδιά. Είναι διαμάντι. Μην ξερογλύφεσαι. Αυτό ακριβώς. Γεια! Έφυγες! Γεια! Να σε καλά, να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Τι πάμε. Μπορεί να διαφωνούμε χιλιόμετρα παρασάγκας. Αν είναι ο άλλος Ολυμπιακός και μπορείς να συζητήσεις, κανένα θέμα. Μπαίνεις εδώ, σέβεσαι, ανοίγεις την πόρτα, σκουπίζεις τα πόδια μπαίνοντας, γιατί μπαίνεις μέσα στο σπίτι μας. Σέβεσαι αυτό που πιστεύουμε και ούτε σε αναγκάζουμε, ούτε σε βρίζουμε. Έτσι. Μπαίνοντας μέσα στην οικογένειά μας. Αλλά θα σεβαστείς. Εδώ ΠΑΟΚ. Ούτε μισόλογα. Να, εμείς δεν υποστηρίζουμε. Να, εμείς είμαστε με όλους και τέτοια. Όχι. Όταν λέμε το τραγούδι, το λέμε για όλους. Όταν λέμε το δίνουμε δύναμη για να μπορείς να βγάλεις πέρα τη μέρα σου, τη δίνουμε για όλους. Όχι μόνο στον ΠΑΟΚ. Όταν λέμε ζουμουσού, το λέμε για όλους. Θες να πεις, θα σεβαστείς όμως. Και το κυριότερο θα αναγνωρίσεις αν υποστηρίζεις κάτι που είναι λάθος ή υποστηρίζεις κάτι το οποίο είναι στηριγμένο στη λαμογιά. Μπαίνοντας στην παρέα θα πεις παιδιά εγώ είμαι ΑΕΚ αλλά χάρτινο. Παιδιά εγώ είμαι Ολυμπιακός αλλά αυτό που κάνει τώρα αυτός δεν. Και έτσι θα σε σεβαστούμε και αλλιώς. Αλλιώς θα καταλάβουμε ότι μπήκες μόνο και μόνο για να μπουμπούλα. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Εγώ μιλάω. Βεβαίως. Άντε γιατί είμαι από Γερμανία και δεν ακούω και πολύ. Έλα αδερφέ μου, λοιπόν. Είσαι ο και από πού. Είμαι ο Παντελής. Από το Βέντλιγκεν, μια περιοχή στο Έσλιγκεν. Βέντλιγκεν. Ακούστε, κοντά στο Έσλιγκεν που είναι κοντά πού? Στη Στουτγκάρδη. Στη Στουτγκάρδη, μπράβο, βρήκαμε. Βρήκαμε, κοντά στη Στουτγκάρδη. Καλό στον Παντελή. Καλό στον Παντελή. Έλα. Ωραία, πολύ χαιρόμαστε. Η πρώτη ήταν στον αγώνα με την Μπεσίκτας. Πήρα απλά να πω καλή επιτυχία στην ομάδα. Αυτό θα κάνει και την πρώτη φορά. Σε πολύ ωραίο. Εύχομαι να πιάσει και σήμερα. Βεβαίως, γιατί όχι. Και να ξαναπάρω στον αγώνα με την Κραστοντάρ και να ξαναπάρω. Έλα τα αγόρι μου! Έλα ρε Στούτκαρτ! Έλα παντού υπάρχει ΠΑΟΚ ρε ομογένεια! Παντού υπάρχει ΠΑΟΚ! Ετοιμαζόμαστε σήμερα το απόγευμα. Πού θα το δείτε, Παντελή? Σε μια καφετέρια εδώ ένα φιλαράκι που έχει. Κάθε φορά εκεί πέρα πηγαίνουμε. Μάλιστα. Έχει Στούτκαρτ, έχει σύνδεσμο δυνατό, έτσι. Ναι, βέβαια. Όπως είμαστε λίγο μακριά, είμαστε μια 35 χιλιόμετρα 40 από τη Στούτκαρδη. Ναι, ναι. Αλλά εδώ πέρα έχουμε κάνει μια καλή παρέα. Μπράβο, μπράβο, έτσι, έτσι. Θα έχει και ψιστήρι πριν το παιχνίδι. Όχι ρε φίλε, αναγκάζεσαι, δεν είσαι vegetarian, αλλά τα κάνω ένα κοψίδι, θα το φάω. το έθιμο, σαν να πηγαίνουμε στο γήπεδο. Μπράβο, μικρή Τούμπα, μικρή Θεσσαλονίκη, μικρή Ελλάδα. Κρατήστε ζωντανά αυτά. Αυτά είναι που μας κρατάνε ζωντανού στο εξωτερικό, φίλε. Πόσα χρόνια είσαι έξω, Παντελή? Από το 92 είμαι εδώ πέρα. Α, είσαι φίλε. Είμαι 25 χρονών. Είσαι. Είμαι. Είσαι πολλά. Μεγαλώσαμε με Μανάβη και Νικόλα. Έτσι. Respect. Βγαίνει που και που μας κάνει την τιμή και βγαίνει ο στρατηγός. Τα ακούω. Έτσι. Τα ακούω κάθε μέρα. Εννοείται. Παντελή μου, να κρατάτε ψηλά τη σημαία του ΠΑΟΚ, τη σημαία την ελληνική στο εξωτερικό. Κρατήστε αυτά που σας συνδέουν με την πατρίδα. Αυτό έχω να σου πω γιατί και εγώ έζησα 10 χρόνια έξω και ξέρω πώς είναι. Τα ξέρω. Το ξέρω πολύ καλά. Εμείς είμαστε δυστυχώς και εδώ ξένοι και στην Ελλάδα ξένοι. Κάπως έτσι είμαστε. Πάντο φίλε, πάντα. Άστο φίλε. Εκεί το Ελληνάκι, δεν αγγλίκε. Και εδώ το Γερμανάκι. Για πολλά χρόνια. Άστο. Αυτό το ξέρει μόνο κάποιος που το έχει ζήσει. Η κουβέντα του Καζαντζίδη που έβγε σαν χθες. Το στα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος. Σου λέω εκεί ήμουν δεν αγγλίκε. Γιατί φοράτε φουστανέλα 25 Μαρτίου. Γιατί κάνετε το σταυρό σας έτσι. Τι είναι αυτή η μπλε σημαία με τις ρίγες που έχει στην τσάντα σου. Έτσι, τέτοια πράγματα. Και όταν ήρθες εδώ, το γερμανάκι. Γιατί τα παπούτσια σου γράφουν Manfred Kaltz,
Γιατί έχεις γερμανική μπλούζα Μπάγεν, τι είσαι το γερμανάκι. Ας το φίλε, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, τα αφήνουμε το θέμα. Παοκάρα, αγόρι μου. Σε χαιρετώ. Γεια σου Παντελή. Να παίρνεις, να παίρνεις. Φιλιά, φιλιά. Εσάς από το εξωτερικό γουστάρουμε. Εδώ, τελευταίος πριν το διάλειμμα. Ναι. Και ποιος τελευταίος, ε. Αγόρι μου. Λοιπόν, άκουμε, Κωνσταντίνε μου. Πρώτα απ' όλα να καλημερίσω όλους τους φίλους ακροατές. Και να στείλω την αγάπη μου και τα χαιρετήματα στον Τριβανίσιο που εχθές έκανα μια παρέμβαση στο Στέλιο κάτω στις 9 το βράδυ. Και τον είδα ότι. Στο Στέριο. Ναι, ναι, στο Στέριο, ναι. Και δεν τον είδα ότι κάπου ενοχλήθηκε. Πρέπει να κάνω μια διευκρίνηση. Πάνω από τα 4 γράμματα δεν υπάρχει κανένας. Ακόμα και ο Ιβάνος Σαββίδης που πήρε στις πλάτες του αυτό το τεράστιο σωματείο. Όχι, αλήθειες λέω, Μοσκοβίτη δεν μας έπω κανένα. Ναι, γιατί λοιπόν, είχε άλλη άποψη. Ακόμα και ο Ιβάνος Σαββίδης που πήρε στις πλάτες του τον πάω καθόλου το τεράστιο σωματείο είναι κάτω από τα 4 γράμματα. Μα και ο ίδιος ο Ιβάν το ξέρει ότι είναι κάτω από τα 4 γράμματα. Λοιπόν, δεν θέλει να είναι πάνω. Όχι, διευκρίνηση κάνω, Κωνσταντίνο, είμαι έτσι. Του λέω λοιπόν για όλους τους φίλους που βλέπω τώρα τη συμφωνάνε, το ανέφερες και εσύ, ότι αυτή, επειδή δεν ονειροβατώ, αυτή η ομάδα έχει ελπίδες στέρα και μέσα την πραγματικότητα να την περάσει, αν τρέξει 95 λεπτά σταμάτητα. Να τρέξει τους πνίξεις. Σωστότατος είσαι. Να τους ψοφήσεις. Τελείως. Αυτό είπα έτσι. Και μετά σου είπα, Κωνσταντίνε, ο Θεός να βάλει και η Παναγία το χέρι του. Λοιπόν, το άλλο που θέλω να πω και είναι το πιο σημαντικό, δεν μπορεί, ρε Κωνσταντίνε, να έχω το Μάτος και το Λίραντζι, να μην έχω δεξιμπακ. Άτε το Μάτος έχεις πρόβλημα, ρε μεγάλε, εντάξει. Το παιδάκι αυτό γιατί δεν το παίρνει μέσα το βάλει. Αφού δείχνει στοιχεία και τον έχω δει κιόλα. Δεν ξέρω. Ότι είναι ένα δεν καλό. Ξέρω, δεν ξέρω. Λοιπόν, με είτε, ρωτάς εμένα, επομένως, δεν ξέρω. Ναι. Ναι, επομένως να μην με παρεξηγεί κανένα. Εγώ είπα στα 4 γράμματα, φίλε μου, δεν βάζω κανένα. Εννοείται. Μόνο τον Θεό τον αυτό ίδιο. Είναι νόμος. Επομένως, έτσι, νόμος. Αγόρι μου, γι' αυτό όλους τους φίλους. Ο Θεός, μόνο ο Θεός. Έτσι, είναι πάνω μόνο ο Θεός τελείωσε. Αυτό. Και γι' αυτό εμένα δεν. Εδώ τον Άγγελο που τον λατρεύω, δεν έχω στην ψυχή μου. Νευρίασα και τον όρμηξα τότε με τη τράνο από Αθήνα. Ήρθα και φώναξε μέσα στην τρία και μ' άκουσε όλο το γήπεδο με τον Ζαφυρίδο και με τον Μαραγκό. Τέλος πάντων. Περίμενε μισό λεπτό, ρε Κώστα. Μισό λεπτό, ρε Κώστα. Μισό λεπτό. Θέλω να πω ότι τα κολλήματα εμένα όταν τα χρησιμοποιεί σε αυτή την ομάδα με τρελαίνει και είμαι σε θέση να πάω να κάψω τα πάντα και εσένα πρώτο που τα έχεις. Δεν θέλω διαπράγματα. Ναι. Καλή δύναμη. Γεια σου, γεια σου, Μοσκοβίτη μου. Φιλιά, φιλιά. Εννοείται. Κανένα κόλλημα. Κανένα. Δεν θέλουμε κόλληματα. Τα κόλληματα κοστίζουν. Βλέπεις, κάνεις λάθος, άλλαξέ το. Προσαρμόσου. Τα λάθη τα περσινά δεν πρέπει να ξαναγίνουν. Αυτά. Ξέρω, σε ακούνε, λέει, πάρα πολλοί. Και σε Αθήνα και σε Πειραιά μας, λέει ο Μάκης. Ο Δημητριάδης, γεια σου Μάκη μου, το ξέρουμε ότι μας ακούνε, το έχουμε πει πολλές φορές. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, ούτε να επηρεαστούμε από κάτι, ούτε γραμμές υπάρχουν εδώ, ούτε τίποτα. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά, το έχουμε πληρώσει με χαμένες δουλειές, με δουλειές που υπήρχαν και χάθηκαν, αλλά δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Ήσυχο μαξιλάρι το βράδυ έχω τάξει και στον εαυτό μου και στους ακροατές μου και στην οικογένειά μου. Ήσυχο μαξιλάρι, χωρίς τύψεις. Χωρίς να έχω ενοχές για κάτι που έκανα, για σκόντο που έχω κάνει στις αρχές που έχω τάξει στους ακροατές μου. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θυμίζουμε, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, ΑΕΓΕ και Ζανούση, κουζίνες καταπληκτικές αυτό το διάστημα. Και βέβαια με δώρο 90 ευρώ σκεύη ανοξίδωτα ΑΕΓΕ, με δώρο μία αγορά κουζίνα από εκεί. Φυσικά Τσαντεκίδης αυτοκίνητο μεταχειρισμένο σαν καινούριο. Πηγαίνουν, χαϊδεύουν τα φτερά, κλαίνε πάνω στις ζάντες. Φυλάνε τα τιμόνια, οι οδηγοί δεν πιστεύουν ότι αυτά τα αυτοκίνητα, ο στόλος που έχει εκεί, ο Χάρης Τσαντεκίδης, ότι είναι αυτά τα αυτοκίνητα μεταχειρισμένα σαν καινούρια. Εννοείται και επαγγελματικά και βαν με καρότσες και εννοείται και ταξί σε άριστη κατάσταση τα αυτοκίνητά του. Πληρώνετε όπως εσείς μπορείτε. Θα πηγαίνετε σε όποιο συνεργείο γουστάρετε και θέλετε, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Πρίκα το όνομά του Τσαντεκίδη. Φυσικά για γλυκό, για παγωτό. Για ψωμάρες, για τουρτάρες υπέροχες Νικολαίδης από το Σαχροπλαστία, Καρολί και Δημητρίου 237 και 163 εκεί και Λαγκαδά έναντι ο ΑΕΔ Νικολαίδης κορυφή όλα αυτά τα χρόνια και τούρτες για γενέθλια, για γάμους με ό,τι απεικόνηση θέλετε πάνω και φυσικά δεν ξεχνάτε ποτέ ότι ό,τι πάρετε από εκεί εκλεκτό εννοείται για δε ψάρι, για δε καλαμάρι, για δε μπακαλιαράκι εκλεκτά πεντανόστιμα στο Αιγαίον. Και στο δικητήριο 214.000 και στο ωραιόκαστρο 695666 και χώρο εστιατορίου και με το χαμόγελο στα χείλη και δεν μένει τίποτα εκεί. Φρέσκο, δεν έφυγε που όλα φεύγουν. Γεια σας! Γεια σας! Απόλυτη εγγύηση, βάλτε το Μέγα 3 στον οργανισμό σας
και ντιλιβεριά και πέ και φέ και τα πάντα όλα μόνο Αιγαίων. Ζηλεύουν στην Αθήνα τέτοια μαγαζιά που έχουμε στην πόλη μας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Κλίμα φτιάχνουμε. Η εισαγωγή δεν γίνεται. Τι να την ξαναβάλουμε μέσα στην ίδια εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν είναι. Το πολύ πολύ θα τη βάλουμε το μεσημέρι, πάλι πριν το μπάτσα είναι. Λοιπόν, γιατί ήρθαν αρκετά μηνύματα. Ούτε είναι γραμμένο τίποτα, παιδιά, να το ξαναδιαβάσουμε, το καταλαβαίνετε. Όταν, έτσι, μια πολύ μικρή παρατήρηση. Αν μπορούμε να πούμε, σε ό,τι αφορά στη δουλειά μας, στο ραδιόφωνο. Ό,τι γράφεις από μέσα, είναι, πώς να σου πω, βγαίνει... Να κάτσω δηλαδή τώρα και να λέω σήμερα το βράδυ ο ΠΑΟΚ θα πάει να κερδίσει. Να κερδίσει γιατί... Δεν πάει από μέσα, δεν είναι. Καλύτερα απ' έξω και με 10 σαρδάμ. Καλύτερα. Και είναι και αυτό που λέω και στους πιτσιρικάδες όταν κάποιος που όπως ρωτούσαμε εμείς όταν ήμασταν πιο νέοι έρχεται και ρωτάει τίποτα από μέσα. Εντάξει, κάνε μια σκαλέτα να ξέρεις τι θα πεις, γράψε. Ξέρω εγώ ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ Μπίσεσβαρ. Για να θυμάσαι. Αλλά διαβάζοντας από μέσα ανάγνωση, χάνεται όλος ο αυθορμητισμός, χάνεται η ροή, χάνονται όλα. Δεν υπάρχει τίποτα από μέσα. Άρα τι να ξαναδιαβάσω, δεν υπάρχει κάτι να διαβάσω, ούτε μπορούμε να το ξαναβάλουμε στην εκπομπή. Την εισαγωγή, άμα θέλετε, και επειδή έρχονται μηνύματα, θα την ξαναβάλουμε το μεσημέρι. 2-3 εδώ θα είμαστε. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Παρακαλώ. 1-2-3. Καλώς το παιδί. Καλώς το. Ζουμουσού με τον Κωστή. Καλώς το Μένιο. Λε... Όχι ρε φίλε, όχι ρε Μένιο, ξαναπάρε οπωσδήποτε. Κάτσε ευκαιρία κιόλας να πω ότι ρεύμα γκάζ. Εκεί θα βρείτε, έρχομαι τώρα στις γραμμές, μην το ξεχάσω. Εκεί θα βρείτε αυτό το οποίο θέλετε σε ρεύμα αλλά και σε αέριο. Σε εξαιρετικές τιμές, 45% εξοικονόμηση σε σχέση με το ρεύμα και το φυσικό αέριο σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. Ανήκει στον όμιλο Ήρων. Κορυφαίος, μεγαλύτερος πάροχος ενέργειας, ο Ήρων. Μόνο με 0,060 την κιλοβατόρα στο ρεύμα. Σας λέω το μαγικό τηλέφωνο. 2311 2566 88. Εκεί τηλεφωνείτε. Τώρα υπάρχει άνθρωπος μέχρι τις 10 εκεί. Τηλεφωνείτε στο 2311 2566 88. Να σας πω έτσι απλά παράδειγμα για κατανάλωση μιας τετραμελούς οικογένειας με 1800 κιλοβάτ. Κερδίζετε 82 ευρώ το μήνα. Λιγά. Πολλά λέω εγώ. Ρεύμα γκάζ. 2311 2566 88. Χωρίς χρονικές δεσμεύσεις. Αποχωρείτε όποτε γουστάρετε, όποτε θέλετε φεύγετε. Χωρίς επιβάρυνση. Δεν σας αρέσει κάτι που θα σας αρέσει και τα γλιτώνετε λεφτά. Φεύγετε. Έτσι, ρεύμα γκάζ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας, τον Ήρωνα. Ήρων, όμιλος Ήρων. Πάμε τώρα πάλι στις γραμμές. Ναι, γεια σας. Ζουμουσούμε τον Κωστή. Έλα, αγόρι μου, έπεσες, φίλε, και τσακίστηκες. Κάποιος μου έδωσε κλωτσιά στο καλάμι. Έλα, αγόρι μου. Και με ξάπλωσε μαζί πλάτη. Οι άλλοι τρεις που περιμένουν δίπλα. Ζουμουσούμε τον Κωστή, επαναλαμβάνω. Αγόρι μου. Σήμερα είναι των γιορτών η γιορτή. Έτσι. Φίλε, όταν ακούω τον αείμνηστο Παρίδη στον ύμνο μας. Εδώ, σε ντύνει, φίλε, σε ντύνει. Είμαι πολύ συγκινημένος. Εκφράζει αυτός ο ύμνος, εκφράζει κατ' εμέ όλη την αγωνιστικότητα όλα αυτών των ετών της ομάδας μας. Λοιπόν, η ομάδα μας είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Ποιος θα το έλεγε ότι θα είμαστε στις μεγαλύτερες γιορτές της Ευρώπης, τις ποδοσφαιρικές. Να αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο πλέον Μπενφίκα και Άγιαξ. Δεν είναι μικρή υπόθεση. Φυσικά όλοι θέλουμε και τους επαναληπτικούς και να μπούμε στους ομίλους, αλλά για μένα το μεγάλο βήμα έχει γίνει. Τώρα απομένει το μικρότερο και το θεωρώ μια πολύ καλή πορεία και θέλω να το δω αυτό στην Ευρώπη. Σωστό. Όχι μόνο στο Champions. Μας έλειψε αυτό. Έτσι, και το πληρώσαμε. Να επικρατήσουμε εκεί, να, πώς θα πούμε, δηλαδή να βάλουμε τις βάσεις και να είμαστε η ευρωπαϊκή ομάδα πλέον, αποδεκτή από όλους. Αυτό είναι για μένα. Φυσικά, τα πιτσιρικάκια μας υπογράφουν το μέλλον της ομάδος. Είναι μεγάλη ελπίδα κατ' εμέ. Και εύχομαι ότι όλα θα πάνε καλά και για τους μικρούς μας και για την ομάδα μας. Ζουμουσού, όπως είπε και ο Παυλάρος μας και όπως είπαν όλοι οι παλιοί μας, φιλιά σε όλους. Γεια σου, είμαστε πολύ συγκινημένοι. Αγόρι, χρόνια πολλά θα πω.
Φιλιά. Έτσι όμορφα. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Πάμε, πάμε γραμμές. Να θυμίσω, Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, η 705-750 χορηγός δεύτερης ώρας, πεντανόστιμα, εκλεκτά, με αποστάσεις στα τραπέζια, όλα καλομαγειρεμένα, όλα υπέροχα, πεντανόστιμα σε ένα περιβάλλον όπως προστάζει η εποχή, με το πρωτόκολλο, με τα τραπέζια να έχουν αποστάσεις, 705-750 τη Λιβεριά, Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Πάμε στις γραμμές, να μιλήσετε εσείς, 2310-287-888. Θυμίζω, δύο υποτροφίες για το Τούμπα FC, για την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Τούμπα FC για τα παιδάκια σας, αν είναι γεννημένα από το 2011 μέχρι το 2015. Τούμπα FC, Ακαδημία που είναι στο δίκτυο συνεργασίας με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, να πάνε τα παιδάκια σας να γουστάρουν. Τηλέφωνο της κυρίας Τζένις Τερζή, η οποία μας κάνει και τη χορηγία και την προσφορά αυτών των δύο υπέροχων ετήσιων υποτροφιών. Το τονίζω αυτό, δεν είναι για ένα μήνα τζάμπα και μετά έρθουν να σας πούν πληρώστε. Δύο υποτροφίες ετήσιες, 6976-317-227. Τηλεφωνείτε και ρωτάτε τι θέλετε τα πάντα. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Ναι, γεια σας. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλώς το παιδί, καλώς το ναι. Έλα ρε παλικάρι μου, τι έγινε. Καλώς, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Για πες, είσαι ο... Κουλεκαφιώτη. Έλα ρε κουλεκαφιώτη. Έλα ρε κουλεκαφιώτη. Άλλη ιστορική περιοχή. Τράβησα μεγάλο, τραβώ και μεγάλο λούκι μάλλον. Από τις 2 Μαΐου μέσα στα νοσοκομεία με φίλο. Σοπα ρε φίλε. Μου τρέχω εδώ και εκεί. Θέλω πάντα να μην... Να μην σκουρίνω την κατάσταση. Αλίμονο, αλίμονο. Ελπίζω να είναι κάτι περαστικό, να δώσετε τη μάχη σας και να την κερδίσετε. Μακάρι, 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 μακάρι. Ο Θεός μεγάλος. Και αν χρειαστείτε αίμα, να μας πείτε. Βλέπω το ξεκίνημα με την Αθήνα, όπως είπαμε, την τουρκική. Μακάρι. Το ίδιο ξεκίνημα. Πολύ σημαντική. Θέλει πρώτη στην μπάλα, ναι. Θέλει αυτοί τώρα να κοιτάξουν να μας κοιμήσουν το passing game, ξέρεις. Καλά. Και μόνο έχουν ευκαιρία να μπουν, αλλά πρέπει εκεί να τους κυνηγήσουμε να μην έχουν αυτή την παλιά την εύκολη. Απλά δεν είναι η ίδια μάτς και δεν είναι και ίδιος ο αντίπαλος. Δηλαδή εδώ άμα ανοιχτώ πρέπει να προσέξω. Ναι. Είναι... Έχει τρεξίματα. Πολύ, και μην ξεχνάς, στο πρώτο παιχνίδι που χάσαμε το 4-1, εδώ, έχασε ο Ολυμπιός εκείνη την βάρα, άμα το έβαλε το 2-0, ασχολούσανε, τελειώνε. Ναι, ναι. Αυτό ήταν ο επαναληπτικός, δεν ήταν, νομίζω, πρώτα δεν ήταν έξω το 1-1 με του Άρντα τον γκολ. Και μετά εδώ, ή κάνω λάθος, όχι, σειρά. Όχι, βάλαμε εμείς το πρώτο γκολ. Όχι, λέω πρώτα εκεί δεν έξω... Να γινόταν 2-0 με το Λιμιό που... Ναι, το μάτς, λέω έξω δεν παίξαμε πρώτα. Πρώτο μάτς στην Πορτογαλία δεν ήταν το 1-1. 1-1 παίξαμε. Παίξαμε εκεί και μετά εδώ, επαναληπτικός ήταν. Ο Ντιμπιντάι. Ο Ντιμπιντάι. Με φοβερή εμφάνιση Κρέσπο εκεί. Μέσα. Και μέσα στην Τούμπα βάλαμε τον πρώτο γκολ. Το θυμάμαι. Έχει φοβερή μπάλα σε εκείνο το δεκάλεπτο. Αυτό φοβερή. Άμα δεν μπαίνε και το δεύτερο γκολ θα σκορπούσαν. Εκεί είπαμε, ρε Λιμιέ, κόψε την μπάλα ρε Λιμιέ και γίνεται 2-0 ναι, ναι, και είναι άλλο μάτς αδερφέ. Έτοιμος ήταν ο άλλος από το... Μα ακολουθούσε, δίπλα ήτανε, κόψε την μπάλα. Ο άλλος βλέπεις τρέχει και είναι μαζί σου δίπλα. Κόψτε να πούμε στο... Ο Κοτσίδας ήτανε. Συνιστώ ψυχραιμή. Η ζωή είναι μία. Το θυμήθηκες αυτό. Ένα λεπτό μόνο ζωή. Δεν ξεχρεώνεται με δει. Τα λες καλά κουλεκαφιώτη. Τα λες καλά κουλεκαφιώτη τις νότες, τα γράμματα. Τα λες όμορφα. Γεια σου αδερφέ μου. Φιλιά, φιλιά. Ωραίος καλήφωνος, καλήφωνος. Μπράβο, τις έχεις νότες μια χαρά. Πάμε εδώ. Γεια σας κυρίες και κύριοι, τι κάνετε. Ναι! Γεια σου, εγώ στην καλημέρα. Καλώς τις τιμημένες αίρες στην πόλη του 11. Καταρχήν, ναι. Ορμόμενος από τον προηγούμενο φίλο, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και συγχαρητήρια στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ που δίνει το παιχνίδι ελεύθερα για κάποιους φίλους μας που είναι σε νοσοκομείο, κλινίδες σε κρεβάτια, ήταν το ραδιάκι κολλημένο στο αυτή. Μεγάλη υπόθεση. Και έχουν την ευκαιρία από μια ανοιχτή συχνότητα να δουν το παιχνίδι, φίλε. Και όχι μόνο αυτό, Στέλιο μου, όλοι όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα την οικονομική να γίνουν συνδρομητές. Και την οικονομική και από το σπίτι έτσι, δεν μπορούν να βγουν ανοίξει... πολύ γιατί άξι. Δεν το επιτρέπει το πρόγραμμα, άξι. Είναι και το ωράριο σε πάρα πολλές πόλεις. Άξι. Και εμένα και... ενδιαφέρει με να περάσουμε πρόσεξε. Και να σπάσουμε και αυτή και την, κάτι άλλο. Την και... κατάρα, και... αλλά... Και κάτι είναι άλλο που δεν το είπαμε, κάτι άλλο. Και άνθρωποι που έχουν θέματα υγείας και φοβούνται τώρα να πάνε σε κάποια καφετέρια ή σε κάποιο σύνδεσμο ή σε κάποιο στέκι
Έτσι, φοβούνται το συνωστισμό και θα μείνουν σπίτι τους. Σπιτάκι σου. Έτσι, σπιτάκι σου, βάλε και. Δώρο, για μένα δεν με νοιάζει, εγώ θα πληρώσω και 3 μεροκάματα σήμερα και δεν θέλω να με ενοχλήσει κανείς στην οδό του παιχνίδι. Αγόρι μου. Και αν σήμερα ακουστεί, επειδή είναι ναό η Τούμπα, αν είχε κόσμο σήμερα θα έχει πανηγυρική δοξολογία από το πρωί, φίλε. Από το πρωί, όντως. Πανηγυρική, όχι απλά δοξολογία, πανηγυρική. Θα γινόταν και θα γίνει χαμός. Έτσι, εγώ έτσι. Ένα πράγμα θα πω για το παιχνίδι, Κωστή. Σήμερα τα στήματα πάνε περίπατο. Μόνο πάθος και ψυχή σου, δεν τίποτα άλλο. Σωστό αυτό που λες. Άμα τα καταθέσουν εμείς στο χορτάρι, εμείς θα πανηγυρίσουμε. Δώστου! 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 Δώστου, ρε φίλε. Έτσι, ρε, θα βάλω φωτιά στην κονσόλα, ρε γάμο του. Αδερφέ μου, έτσι, με πίστη και αισιοδοξία. Όχι φόβο, σεβασμό, όχι φόβο στον αντίπαλο. Σεβασμό βεβαίως, είναι αυτή είναι το φαβορί. Δεν αντιλέγει κανένας μας, δεν λέει ότι είμαστε εμείς το φαβορί. Κόμπρας, φίλε, χτύπημα και πίσω, έτσι. Χτύπημα και πίσω. Μπαμ, χλάτς χλούτς που λέει η κιτουλάρα. Έτσι ρε φίλε. Έτσι, έτσι. Τα λέμε Στελάρα φίλε. Μου, τα λέμε το μεσημέρι. Λοιπόν, επειδή έχω πάρα πολλά μηνύματα για την εισαγωγή, σας ευχαριστώ. Το μεσημέρι λοιπόν, θα βάλουμε τον Κιώση να μοντάρει, να κάνει, να βάλουμε την εισαγωγή το μεσημέρι. Όχι με στην ίδια εκπομπή, παιδιά, δεν είναι, θα είναι κουραστικό. Πάμε, γεια σας, ναι! Ναι, καλημέρα. Καλώς τον, παιδί, καλώς τον. Εγώ σήμερα ξύπνησα λίγο διαφορετικά. Σήμερα ξύπνησαν οι ποιητές μέσα μου. Οι ποιητές. Ο Κωστής Παλαμάς, ο Γιώργος Δροσίνη. Ναι. Ναι. Οπότε είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε. Θέλω να απαγγείλω, λοιπόν. Βεβαίως. Ναι, θέλεις ανοίξαν χαλάκι. Τα σχολεία. Ναι. Όχι, ανοίξαν τα σχολεία. Ναι. Χαλάει ο καιρός. Μαμιέται η Μπενφίκα και ο Ολυμπιακός. Είσαι αλήτης. Έμπλεξες μέσα. Σήμερα, έμπλεξες μέσα. Άνοιγμα σχολείων. Έμπλεξες μέσα μετεωρολογικό δελτίο. Έμπλεξες μέσα ελληνικό πρωτάθλημα, τον ακατανόμαστο, αλλά και το ευρωπαϊκό μάτς μέσα σε ένα μόνο στικάκι, κυρίες και κύριοι. Αυτοί είναι οι ακροατές μας, κυρίες και κύριοι. Αυτά είναι τα σουμουσάκια. Αυτά είναι τα παουξάκια μου. Πίστη και καρδιά σήμερα, τίποτα άλλο. Πίστη και καρδιά, έτσι. Κυνήγι, σε κάθε μπάλα. Σε ευχαριστώ, αδερφέ. Να σε γερό. Καλά. Να σε καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Μου δίνετε και τα 3 τελευταία ψηφία, αν θέλετε να σας βάλω, για τις 2 ετήσιες υποτροφίες. Για το Τούμπα FC, για τα παιδάκια σαν γεννημένα από το 11 μέχρι το 15. Έτσι. Άρα 5, 6, 7, 8, 9 ετών, αν είναι τα παιδάκια σας. Να πάνε σε έναν υπέροχο χώρο. Πληροφορίες στην κυρία Τζένι Τερζή, 6976-317-227. Ευχαριστούμε και την κυρία Τερζή, ευχαριστούμε και την Αγγελικούλα από το... Από το Ρετούς, Λαμπράκι 105 που μας έκανε το κονέ και μας έχει και πολύ όμορφα δώρα τις επόμενες μέρες. Τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα που είναι μαζί μας, που μας ακούν και μας σκέφτονται. 2 τέτοιες υποτροφίες αιτήσεις λοιπόν. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54222. Είναι καταπληκτικό διπλό δώρο. Δεν θα πάρει ο ίδιος τις 2 υποτροφίες, έτσι, αν έχει 2 παιδιά, παιδιά, να, έτσι, να στείλουμε 2 διαφορετικούς μπαμπάδες. Σας βγάζουμε από ένα μεγάλο εξοδάκι, είναι η Ακαδημία, η ετήσια, ή δεν είναι, δεν γονατίζεις, αλλά είναι υπέροχο το δώρο. Τούμπα FC, που είναι και Ακαδημία, δεν είναι άγνωστη, είναι φυσικά στο δίκτυο της ΠΑΕΠΑΟΚ, συνεργάζεται η Ακαδημία, να θα προσέξουν τα παιδιά σας σαν τα δικά τους παιδιά. Και με όλο το πρωτόκολλο ασφαλείας και διαπαιδαγωγώντας τα πρώτα σαν ανθρώπους με τις αρχές που έχουν πάρει από το σπίτι, αλλά και σαν μικρούς ποδοσφαιριστές και αθλητές, να μάθουν να κοινωνικοποιηθούν, να μάθουν να αγωνίζονται για έναν κοινό σκοπό, να βάζουν τον εαυτό τους κάτω από το εγώ, κάτω από την ομάδα, να σέβονται τον αντίπαλό τους, να σκληραγωγηθούν. Έτσι είναι όλα ωραία αυτά τα πράγματα. Πάμε, γεια σας! Ναι! Καλώς, ναι! Καλώς το παιδί, καλώς τον! Σταυροπολίτης Medium. Έλα ρε Σταυροπολίτη Medium! Τι γίνεται, τι να γίνει, αφού ρίξαμε τις πρώτες 2 φιγούρες την προηγούμενη εβδομάδα, τον παπά και την τάμα, ρίξαμε. Σωστός. Μας έπεσε και. Τον ήχο θα μας το βάλει στον ήχο. Σωστός. Τι ήχο, πες μου, τι ήχο θέλεις, τι ήχο, πες. Τι ήχο. Το γνωστό που βάζεις. Τι ήχο, περίμενε. Θα σε φτιάξω αμέσως. Δεν πάμε, δεν σε αφήνω έτσι. Δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν σε αφήνω έτσι. Κάνω καθυστέρηση τώρα, καταλαβαίνεις. Γιατί έχω εδώ φάκελο ανοιχτό άλλον. Περίμενε. Ξεκίνα εσύ, σιγά σιγά.
Αφού ρίξαμε τις πρώτες δύο φιγούρες την προηγούμενη εβδομάδα, έπεσε ο παπάς, έπεσε και η ντάμα, τώρα έπεσε και ο Βαλές. Ο Βαλές. Ο Βαλές τι υπονοεί, τα σαρώνουμε όλα. Πρόσεξε, άκουσε με, άκουσε με λίγο και φτιάξε, σεντίνο. Ωραίος. Περίμενε. Έλα, έπεσε. Και καθώς έπεφτε ο Βαλές, έβλεπα έναν κύριο εκεί λίγο μικροκαμωμένο, μάλλον ο πρόεδρος πρέπει να ήταν. Ναι. Άρα για να είναι Βαλές τώρα τα σαρώνει όλα, τα κόβει, έρχεται κόφτης, έρχεται εξάρι. Ξέρω εγώ τι γίνεται. Ωραία τα λες. Και επειδή τελευταίο καιρό οι δουλειές πάνε λίγο καλά και θέλω λίγο να τις ανεβάσω, ναι. Πετάχτηκα σε πολύ γνωστό γυαλοπολείο εδώ πέρα της περιοχής. Γυαλοπολείο είπες. Ναι. Γυαλοπολείο, ναι, ναι, της περιοχής. Ναι. Ο μεταλλαλίστατας από σένα το γνωρίζει πολύ καλά, αυτός που είναι στην επόμενη εκπομπή. Ναι. Και λέω να αγοράσω... Και οι δύο εκεί είναι στην περιοχή σου, είναι σταυροπουλάκια είναι και τα δύο που έρχονται. Το γνωρίζω. Μπράβο. Ναι. Και λέω να αγοράσω και μια σφαίρα. Ναι. Επειδή πάει καλά η δουλειά και μια μεγάλη γυάλα. Τέλεια. Τεράστια γυάλα. Τέλεια. Να είναι καμιά 150-200 μέτρα. Έριξα τη σφαίρα μέσα στη γυάλα, πήγαινε. Πολλές κολοτούμπες. Δεν σταματούσε η άτιμη. Με τίποτα δεν σταματούσε. Όχι για τους φίλους μας μετά, όχι για τους φίλους μας. Εννοείται όχι για τους φίλους μας. Εντάξει. Και λέω για να κάνει κολοτούμπες, λέω ο κύριος... Άλλος πρόεδρος, λέω, θα είναι μιας άλλης ομάδας επαρχιακιάς που σε πήρε τηλέφωνο προχθές. Ναι, ναι, κάπου πάει το μυαλό μου. Που αυτός ο κύριος μας μπερδεύει όταν του μιλάς για ποδόσφαιρο, το ρίχνει... Στο ζεμπέκικο. Και όταν του μιλάς για την νομική, το ρίχνει στο ποδόσφαιρο και σε μπερδεύει και στα καταφέρνει. Που έδωσε στεγνά τον κύριο Μητρόπουλο και τον κύριο Γκαγκάτση, που ο κύριος Γκαγκάτσης εκπροσωπείται από τον ίδιο αυτό που σε πήρε τηλέφωνο. Χαμένο το τρία... τόπι, φίλε. Χαμένο τόπι. Με δύο κουβέντες. Για τα τρία κακουργήματα που έχει ο κύριος Γκαγκάτσης, δικηγόρο έχει τον προλαλήσαντα που σε πήρε τηλέφωνο εκείνη την ημέρα. Ναι, αλλά... τέλος πάντων. Ναι, ναι. Εμείς όμως στην αρχή λέγαμε ότι είναι, αλλά μετά είπαμε ότι δεν θέλουμε. Στην αρχή τον κράζαμε και τον πηγαίναμε στα δικαστήρια, αλλά μετά όμως είπαμε ότι όχι, είναι φίλος μας και τον εκπροσωπούμε. Και ναι, αυτό ακριβώς τίποτα άλλο. Μου θυμίζεις λίγο τον πρόεδρο του Εδεσαϊκού. Έλα τώρα. Με σοκάρεις. Και εκεί που φεύγει μπήγα, ναι, σταματάει σε ένα πι. Ένα πι σαν για αυτά τα σίδερα που βάζουν μέσα στα στενά στις οικοδομές για να παρκάρουν τα αυτοκίνητα, όχι τα κολονάκια. Πολύ μεγάλο πι. Ναι. Πολύ μεγάλο πι. Ναι. Λέω για να σταμάτησα ακριβώς το πι, τρία χαρτιά πέθανε, τρία πι θα είναι. Ναι. Άρα τώρα βλέπω παράταση, ναι, βλέπω πέναλτι και βλέπω και πρόκριση. Και πρόκριση. Έλα ρε αρχηγέ μου, έλα ρε αρχηγέ! Αύριο θα σε κάνω σποτ, να ξέρεις! Έτσι και βγουν αυτά! Σποτάκι να σε κάνω, φιλιά! Γεια σου, Σταυροπολίτη Medium! Γεια! Μεγάλη ψυχονομία, κυρίες και κύριοι. Νέα είσοδος, τελευταίος. Παρακαλώ, γεια σας. Ναι! Ναι! Έλα! Έλα, ήρθα! Ναι! Έλα, Κώστα! Στρατηγέ μου! Έλα, σε περιμέναμε σήμερα! Έλα, Μάκη μου! Έλα, στρατηγέ μου! Σ' ακούμε! Περίμενα να πούμε δυο κουβεντούλες, ναι, δυο κουβεντούλες για αυτό το μάτριζάκι. Ό,τι θέλεις και αγαπά. Δεν πρέπει να έχουν αυτοί... Πρέπει να έχουν λιγάκι να είναι πειθαρχημένοι όλοι ανάμεταξύ τους και το αποτέλεσμα πιστεύω θα έρθει. Αλλά πρέπει να τους πει κάποιος... Να τους πει και κάποιος να τους το μεταβιβάσει ότι αυτά τα ιερά χώματα της Τούμπας περάσανε μεγάλα συγκροτήματα και έχουν χάσει, όλοι έχουν χάσει. Δηλαδή, έτσι, άμα σε πω δηλαδή την Μπαρτσελόνα, σε επίσημο μας μιλάω τώρα, έτσι, όχι σε φιλικά. Βέβαια. Είναι μία η Μπαρτσελόνα που την βλέπαν όλος ο κόσμος με τα κιάλια. Όμως, η άλλη ήταν η Λέγκια Βαρσοβία. Λέγκια. Που είχαν 8 άτομα στην εθνική Πολωνία, όχι σαν για αυτούς εδώ, έτσι, ναι, ναι, που πουλάνε μανταλάκια. Η άλλη ήταν ο Ερυθρός Αστέρας του Τίτλου.
Ενωμένη η Εθνική Ιουγκοσλαβία ήταν ναι. τότε. Ναι, ναι, ναι. Η Ιουγκοσλαβία ήταν ενωμένη, ήταν. Μεγαθύρια. Και οι άλλοι ήταν. Αυτά που σε λέω όλα είναι επίσημα, ήταν. Και οι άλλοι ήταν οι Λιών, ήταν. Σε επίσημο μα που του πήραμε δύο φορέ. Έτσι. Και το άλλο το μα που έσπανε κόκαλα ήταν η Μίλαν, ήταν. Δεν έχασε ο ΠΑΟ. Η τεράστια. Αυτά θα βάλουν κάποιο να τα μεταβιβάσει. Να τα βάλουν καλά στο μυαλό τους ότι είναι άτρωτοι αυτοί οι σημερινοί. Πρέπει και αυτοί να κερδίσουν. Με ακούς, Κότσο? Σε ακούω πεντακάθαρα και δεν θέλω καθόλου να σε διακόψω, στρατηγέ μου. Σε όχι, ακούω... πώς θα με διακόψεις. Με πολύ σεβασμό σε αυτά ακούω. Αυτά που σου λέω εγώ, αυτά δεν έχει γεννηθεί. Έτσι, να μαθαίνεις και εσύ. και εγώ μαζί σου. Από σένα. Λοιπόν, εγώ θα σε χαιρετώ, να είσαι καλά και καλή επιτυχία στην ομάδα μας. Γεια σου, στρατηγέ μου. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Κάθε σου λόγος για μας είναι πολύ σημαντικός. Ακούσατε? Ποιες γονάτισαν εδώ πέρα μέσα σου, λέει, τι να φοβηθώ. Τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα, ναι. Γεια σας. Έλα, Κωνσταντή. Καλώς τον. Λοιπόν, Κωστή μου. Έλα, Βασιλάκι μου, έλα. Βαλανιδωράκι. Θέλω να πω το εξής. Ναι. Η σημερινή μέρα, πραγματικά ο στρατηγός είπε μεγάλες κουβέντες. Θέλω να του πω ότι το γνώρισα το 1982 και εγώ στη θύρα 4. Απλά θέλω να επιθυμίσω και εγώ μαζί του ότι αυτό το παιχνίδι θέλει ψυχολογικά το πάρισμα και τίποτε παραπάνω, γιατί και φυσική κατάσταση έχουν τα παιδιά και τεχνική, οπότε χρειάζεται ένα καλό το πάρισμα πριν τον αγώνα, δηλαδή ο Σαββίδης να μπει μέσα ο Ιβάν και να τους κάνει τούρμπο. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια για να πάρεις αυτό το παιχνίδι. Ούτε τακτικές ούτε τίποτα. Μπαίνεις μέσα, τους τσαλακώνεις, τους τρως δάγκα που λένε και τελειώνει η ιστορία. Λοιπόν, εγώ αυτή είναι η άποψή μου, αυτό είχα να πω. Τώρα, για τα υπόλοιπα θέλω να κάνω μια μικρή υπενθύμηση και κλείνω για την Νόβα προχτές. Με το χέρι το καραμπινάτο, ναι. Έδειξε μόνο ένα replay, είναι αυτό που είχα φοβηθεί εγώ αρχικά, έδειξε μόνο ένα replay και τίποτε άλλο. Θέλω να πω το εξής, ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με αυτούς, γιατί δεν πρέπει να τους αφήσουμε σε χλωρό χλαρί και να τους κυνηγάμε παντού. Κλείνοντας, θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς σε όλα τα ζουμοφυσάκια, στη Σοχόλμη, στο φίλο μας τον Κυριάκο, όχι τον Κούλη, τον Κυριάκο. Λοιπόν, και σε όλα τα ζουμουσάκια απανταχού της γης. Επίσης, στην παουκάρα μου την πρόκληση απόψε. Δεν λέω τίποτα άλλο. Καλή σου μέρα. Φιλιά, γεια σου Βασιλάκη μου, γεια σου Βασιλάκη μου. Αυτά, αυτά. Με το που βγαίνει ο στρατηγός, έρχονται αμέσως μηνύματα. Έρχονται αμέσως και από παλιούς οπαδούς του ΠΑΟΚ και από νεότερους που ξέρουν την ιστορία του. Κάθε φορά η κουβέντα του είναι μεστή και γεμάτη ΠΑΟΚ. Ακούτε τι λέει ο Μάκης. Ο Μανάβης κατά κόσμο, να ακούτε τι λέει ο στρατηγός. Διάλειμμα και επιστρέφουμε γρήγορα. Θυμίζω για ακόμα ένα τέταρτο. Γράφετε FM. Αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54222. Μόλις 62 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ το μήνυμα. Και μπορεί να κληρωθείτε για δύο υποτροφίες στις ακαδημίες Τούμπα FC. Ακαδημίες ποδοσφαίρου, πρότυπες, εξαιρετικές. Πολύ ευχαριστημένος ο κόσμος. Εκεί λοιπόν δύο ετήσιες υποτροφίες στην Ακαδημία Ποδοσφαίρου που συνεργάζεται, είναι στο δίκτυο Ακαδημιών της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Η κυρία Τζένι Τερζή εκεί μας έκανε την προσφορά αυτή, το δώρο αυτό στην εκπομπή. 6976-317-227. Πάρτε, ενημερωθείτε. Τα γήπεδα είναι στην Τούμπα, είναι στο δρόμο που κατεβαίνει από τον Περιφερειακό προς το Ξάιδο, το ζαχροπλαστείο εκεί, προς το Kingston που είναι ο φίλος μου ο Γάμπας, ο Μιχάλης. Όπως κατεβαίνει στην έξοδο λοιπόν του Περιφερειακού, δεξιά τα γηπεδάκια με τεχνητό χλωτάπιτα, σε εξαιρετικές συνθήκες. Δύο ετήσιες τέτοιες υποτροφίες, αν τα παιδιά συνεγεννημένα, από το 2011 ως το 2015. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Το παλικάρι που πήρε το μελοποίησε το σύνθημα, όχι μελοποίησε, εκτελεί. Με λίρες, με και με τζέδες, με σαντούρια κτλ. Και θα μιλήσουμε κάποια στιγμή στον αέρα, τη χρωστάω αυτή την... επικοινωνία. Πάμε, γιατί αναβοσβήνουν τα λαμπιόνια. Ξαναλέω, τελευταία φορά για ακόμα 11 λεπτά μπαίνετε στη διαδικασία κλήρωσης για δύο ετήσιες υποτροφίες για Ακαδημίες Ποδοσφαίρου Τούμπα FC. Στο δίκτυο, στο μεγάλο δίκτυο, στη μεγάλη ομπρέλα της ΠΑΕΠΑΟΚ που έχει το νου της στις Ακαδημίες. Δύο ετήσιες υποτροφίες λοιπόν για δύο παιδάκια όλο το χρόνο. Γεννημένα από το 11 ως το 15, 2011 ως 2015, δηλαδή από 5 ως 9 ετών, αμένει το πιτσιρίκι σας. Η κυρία Τζένι Τερζή μας έκανε την προσφορά στην εκπομπή 6976 317
2-7. Πάμε γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. Εδώ είμαστε, θυμίζω, Ρίτζες η Καζίνο Θεσσαλονίκη, με ανοιχτούς υπαίθριους χώρους, με την εγγραφή σας αν δεν είστε μέλος, με πολλά πλούσια δώρα, με πολλά μπόνους, ένα εξαιρετικό περιβάλλον. Όσοι γουστάρετε και αγαπάτε αυτή τη διασκέδαση εδώ στην πόλη μας, Ρίτζες η Καζίνο Θεσσαλονίκη. Πάμε, πάμε! Α, τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε εδώ. Γεια σας. Έλα, Κωστή μου, καλημέρα. Καλώς την, καλώς την Εύη. Καλώς το κορίτσι. Κωστή μου, δράτω με τις ευκαιρίες πάνω στο ότι είπες ότι μας ακούν. Ναι, μας ακούνε, δεν το λέω με αλαζονία. Ναι, ναι. Πραγμα... Φάνηκε και με είναι τον Κούγια και μας ακούν αφού όλοι. Μας ακούν, αφού μας ακούν, να ακούσουν. Βεβαίως. Δεν θα μιλήσω για τον ΠΑΟΚ, θα μιλήσω εκτός. Καλά, ξέρουμε ότι έχουν εγωισμό, ότι είναι εγωιστές, τα θέλουν όλα, τις λοβιτούρες τους, τις βρωμιές. Όλα αυτά τα ξέρουμε. Όλα πέρα αυτά. Από αυτό όμως, δεν έχουν και γούστο. Δεν ξέρουν να φάν. Δεν ξέρουν να φάν. Όταν βάζουν εκείνο τη βρωμοκάπαρη στις σαλάτες, τι τα πνίγουν εκείνο το τζατζίκι στα σάντουιτς, όταν τα λένε καλαμάκια, όταν τα λένε καλαμάκια, συγγνώμη τον Αθανάσιο Διάκο, δεν τον καλαμακώσαν, τον σουβλίσαν. Όταν το παίρνεις το σάντουιτς, λες σουβλάκι, το σουβλίζω, δεν το καλαμακίζω. Ακριβώς. Δηλαδή, να τα μόνο αυτό, δηλαδή, όσο πια πρέπει να είναι γούφι. Δεν ξέρουν αυτά, πατσά δεν ξέρουν. Κουλούρια Θεσσαλονίκης. Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης, μπουγάτσα Σερών. Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης. Τρίγωνα Θεσσαλονίκης. Ό,τι δεν ξέρουν να φάν, δεν ξέρουν και να τα πούν. Λέει αληθή να βάλω. Γιατί λέω σου, έχω κάλους. Λέει αληθές. Τι αληθές, λέω τι, counter pain. Τι. Παιδάκι μου, σου λέω, δεν ξέρουν να φάνε και δεν ξέρουν και να τα πούν. Λέω σαλάτες. Λοιπόν, για να μην κρατώ τη γραμμή, θέλω να πω, εύχομαι απόψε να παίξουν τα παιδιά μας με ψυχή. Άσχετα από το αποτέλεσμα, ό,τι και να είναι αυτό, εγώ θέλω να δω την ομάδα μας να παίζει καλή μπάλα. Θα γίνει αυτό, πιστεύω. Να παίζει με ψυχή. Έτσι. Το αποτέλεσμα τώρα αυτό θα δούμε. Εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, αυτό με ενδιαφέρει. Έτσι, Εύη μου, έτσι. Φιλάκια, ήθελα πολλά. Να τα πω, να τα ακούσουν. Καλά έκανες. Δεν τους αντέχω. Γεια σου, Εύη. Εδώ είμαστε, ραδιοψυχοθεραπεία. Βγάλτε το από μέσα σας. Γι' αυτό είναι ο Κοστούλης εδώ. Άντε. Γεια, γεια. Ο καθένας, αυτό που γουστάρετε, εδώ είμαστε. Εδώ, λοιπόν, το ξαναλέω επειδή έρχονται μηνύματα πολλά για την εισαγωγή. Δεν θα την βάλουμε ξανά τώρα. Το μεσημέρι όμως προχώμαστε 2 με 3. Επειδή η εισαγωγή σας έκανε εντύπωση σήμερα, θα την ξαναβάλουμε να την ακούσετε. Αν και είμαι κατά των επαναλήψεων, τέλος πάντων. Ξαναλέω τελευταία φορά. FM κενό. Το μήνυμά σας στο 54-222. Προλαβαίνετε να πείτε στην κλήρωση για ακόμα 6-7 λεπτά. Θα κληρώσω στις 10 με ένα απλό μήνυμα που κάνει μόνο 62 λεπτουδάκια. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54-222. Σας βάζω σε κλήρωση για 2 ετήσιες υποτροφίες. Τούμπα FC, Ακαδημίες Ποδοσφαίρου στο δίκτυο της ΠΑΕΠΑΟΚ, 2 ετήσιες υποτροφίες για παιδάκια γεννημένα από το 11 μέχρι το 15. Τα παιδάκια σαν είναι από 5 ετών ως 9, η κυρία Τζένι Τερζή, 6-9-76-31-72-27 ή 3-17-2-27 από το 6-9-76 μπροστά. Δύο τέτοιες υποτροφίες, θα κληρώσουμε 10 παρακάτω ψηλά. Ναι, γεια σας. Λες λεμονάδα. Σε φέρνουν γκαζόζα. Λες γκαζόζα, σε φέρνουν λεμονάδα. Λες λεμονίτα, σε φέρνουν σπράιτ. Πρόσεξε. Καλά λέει κυρεύει. Είναι να τρελαίνε. Έτσι, πρόσεξε. Κατεβαίνω εγώ κάτω. Γιατί σταματάω στη Ραφίνα Κώστα, καλημέρα καταρχήν. Όχι, Κωνσταντίνε μου, αυτά είναι τα σημαντικά που λες. Κατεβαίνω κάτω. Ναι. Από την πλευρά του μπαμπά, ναι. Ερμιώνη, Πέτσε, Πορτοχέλη, εκεί. Πάρα πολύ Αθηναίο έρχεται. Μπράβο. Και λέει λοιπόν, λέω, θέλουμε μία λεμονάδα. Λέει λεμονίτα. Για κάτσε, ρε φίλε. Αυτό που είναι φτιαγμένο από βύσινο, πώς το λες, βυσινίτα λες, λέει η βυσινάδα. Αυτό που είναι φτιαγμένο από πορτοκάλι, πρέπει να με το μπουκάλι και σπρέιτ να σε φέρει σπρέιτ μέσα από βυσινάδα. Πορτοκαλίτα το λες, πώς το λες, πορτοκαλάδα. Αυτό που είναι από λεμόνι, γιατί να το πω λεμονίτα, ρε σκερβελέ. Κώστα, έχω κάτι ανταλλακτικά ξυρίσματος, δεν λέω τη μάρκα, και μπερδεύομαι και παίρνω όταν τελειώνει το ανταλλακτικό, το παίρνω μαζί μου στο σούπερ μάρκετ. Έτσι πρέπει να έχει μαζί στη σπράιτ την γκαζόζα, φέρε ένα τέτοιο ρεσί. Μα είναι δυνατόν. Δηλαδή, τρώμε τώρα στην Ερμιόνη. Δύο σάντουιτς θέλω στη Ραφίνα και τι με λέει. Πήγαινε δίπλα. Δίπλα τι έχει λέει. Ρε τόσο θα φάω ρε σάντουιτς ρε το λέω ρε. Έχεις γύρω εκεί γυρίζει πίτα. Φιά, και μετά με κατάλαβε. Τρώμε στην Ερμιόνη. Τρώμε τα σουβλάκια μας, τελειώνουμε. Και λέει η Γεωργία έχει το κουτί με τη λεμονάδα. Και λέει συγγνώμη. Μπορείτε να μου φέρετε ένα καλαμάκι. Και λέει χοιρινό ή κοτόπουλο. Καλαμάκι.
Λέει νεκταρία, λέρε, παπά, ένα, παπά, να το λέει, συμβαίνει, λέω συμβαίνει πουλάκι, μου το είδες τώρα. Συμβαίνει, τέλος, συμβαίνει. Ωστέ, να πω καταρχάς ένα μεγάλο μπράβο, συγχαρητήρια και σε σένα στην εκπομπή και στο κανάλι και στην κυρία Τερζή. Αυτό που κάνει είναι πολύ σπουδαίο. Υπέροχο. Είναι μεγάλο το δώρο σήμερα και... Είναι πιθανό, πάρα πολύ μεγάλο. Κώστα, να είσαι καλά. Και βλέπετε, και δεν τα κόβω τα δώρα σε 5 και 6 εκπομπές, ούτε σας βγάζω την ψυχή. Σήμερα στο 2ωρο. Δεν το κάνεις μήνα και εβδομάδα. Δεν θέλω ρε παιδί μου τώρα. Λοιπόν, άμα θέλω να το Βαγγελάκης είναι το 16, δεν με πιάνετε, δεν περάζει. Το χρόνο, το χρόνο. Του χρόνου, του χρόνου, του χρόνου. Λοιπόν, άκουσα και τον στρατηγό. Λοιπόν, να το πω και τα χαιρετίσματά μου, έχει πολύ μεγάλο δίκιο. Ποιος θα μιλήσει εκεί μέσα, ο αρχηγός, ο πρόεδρος, δεν ξέρω αν είναι εδώ, ο γενικός αρχηγός, ναι. Να πάει να τους πούνε, ο προπονητής, ότι τέλος. Αυτό το μάτς θα το πάρουμε τσαμπουκά, τέλος. Ούτε έτσι. Κόσμο περιμένουμε, ούτε φωνές, ούτε δύο μάτς είναι, ούτε τίποτα. Έτσι. Αφήνουμε πίσω, Κώστα, τις διαφορές μας. Με τους παίκτες που είναι, που έχουμε, που θα φύγουν. Εννοείται. Που θα φύγουν. Τι πάνω από όλα τα 4 γράμματα, φίλε, τέλος. Α, μπράβο, και πάνω να σηκώσουμε την πρόκριση τελείως. Όπως με τους Τούρκους. Θέλω να τους δω αγκαλιασμένους, όλους μαζί, ένα πράγμα που δεν το έβαλα. Μια γροθιά. Η αντίδραση του Πέλκα, του αρχηγού Πέλκα. Έτσι ακριβώς. Που νιώθει στη χαμένη αρχηγός, ευκαιρία του Τσούμπα Ακπομ. Που πάει μετά και τον πιάνει, του λέει: Έλα, ρε, μη μασάζε, μα πειράζει. Και το ποστάρισμά του. Και το ποστάρισμά του. Έτσι, μπορεί. Μπορεί σήμερα να παστελώσει ο Μποφίλιου. Να το έχασε προχθές και να πεισμώσει λοιπόν, και σήμερα να φυλάει ένα γκολ. Ρωτάμε κάτι και στους Πορτογάλους και στους Ολλάνδους. Αν έχουμε σωστή διαιτησία, γιατί και εκεί πέρα είναι μυστήρια τα πράγματα. Αυτό είναι. Θα δούμε και με λίγη τύχη, έχουμε πιθανότητες. Έτσι. Τίποτα άλλο. Έτσι. Θετική έτσι. Ενέργεια. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, φιλιά σου, μουσού αδερφέ μου. Ζούμε μεγάλες στιγμές, σημαίνει Λαμπρινή. Το ζούμε σου. Τι είναι αυτό που λέτε, είμαι καινούργια στην παρέα εδώ και τρεις εβδομάδες. Ζούμε σου σημαίνει ζούμε μεγάλες, όχι ευτυχισμένες, μεγάλες. Τι ζούμε μέχρι το μεδούλι μας. Γεια σας! Καλημέρα, πρώτο τελευταίος. Ναι! Ναι! Άντε μωρή Παοκάρα, γαμώ το σήμερα! Άντε! Είστε μέσα, δαγκώστε τους! Αγόρι μου! Δαγκώστε τους στα λαρέγγια, μην τους αφήσετε να πάρουν ανάσα. Έτσι! Μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Έτσι! Λονδίνο εσύ! Σήμερα μπείτε μέσα και δείξτε ποιοι είστε, τέλος. Δεν υπάρχει, ένα μάτς είναι. Εσύ είσαι Λονδίνο! Είναι ένα μάτς. Εγώ είμαι. Μπράβο Κωνσταντίνε, καλά σε κατάλαβα. Εγώ αγόρι είμαι, μου. Φίλε, δεν έχω κοιμηθεί, δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν ξέρω. Δεν περνάει η ρουφιάνα η ώρα! Δεν περνάει. Δεν περνάει τίποτα. Έτσι, έτσι αγόρι μου. Δεν περνάει τίποτα, πραγματικά. Έτσι. Όλοι εμείς σήμερα στείλουμε τη θετική μας αύρα και όλα καλά θα πάνε. Αυτό. Αυτό. Τίποτα άλλο. Θα κάνω το ζούμου σου, αδερφέ μου, σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ, γεια σου Κωνσταντίνε, φιλιά στο Λονδίνο. Πάμε εδώ, τελευταία γραμμή, ναι! Καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια. Καλό το παιδί! Και την ΑΕΚ 2014 με τη μακρόχρονη ιστορία της. Περαστικά Θουβού! Μέχρι και μηνύματα μου ήρθαν. Τι έγινε, συμβαίνει Ευχαριστώ. Κάτι, χάθηκε αυτά, αρρώστησε εδώ. Είχαμε θέματα. Οξία βροχίτιδα. Πω φίλε, χωρίς να καθίσεις τη βροχή. Πώς γίνεται αυτό ρε φίλε. Χωρίς να πατάς βροχίτιδα. Ο Χάρης κάτι πρέπει να κάνει. Ο Χάρης. Η βροχή δεν ξέρω. Γιώργο, θέλω ένα πράγμα. Να μου δώσεις ένα νούμερο, δύο νούμερα, πριν μου πεις οτιδήποτε, για να προλάβω να δω τα ονόματα. Από το 2 μέχρι το 96. Δύο Είτε νούμερα. Το ένα που είναι. Έλα. Από το 2 μέχρι το 96. Από το 1. Το 1 το καημένο. Δύο νούμερα από το 1 μέχρι το 96. Έλα ρε. Αποκλείσουμε το 1. Το 14. Ναι. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτό που προσέφεραν. Άλλη μόνο. Έτσι. Και τώρα αυτός που το φοράει θα το τιμήσει πιστεύω. Ο κοντός. Και το 47 που θα βάλει γκολ. Έλα ρε, έλα ρε Τσούμπα, έλα ρε Μποφίλιου. Αν ο Αν, ο Τσούμπα Ακπομ, σήμερα το βράδυ παστελώσει, αύριο θα παίξω. 5 τραγούδια Μποφίλιου! Απ' την αρχή μέχρι το τέλος, χωρίς μπινιές, χωρίς κόλπα και τρίξα την άλλη φορά που έταζα ένα χρόνο και έπαιξα 2 δευτερόλεπτα. Δεν είχα πει πόσο χρόνο το κάθε τραγούδι. Τέλος. Ισχύει, αυτό είναι δέσμευση. 5 τραγούδια Μποφίλιου, σου δίνω, δώσε μου ένα γκολ απόψε, παστέλος ένα ρε Μποφίλιου, Τσούμπα Ακπομ. 5 ολόκληρα κομμάτια. Τέλος, αυτοκτονία. Πέρυσι, κανονικά ναι. Πέρυσι, με τον Άγιαξ πρόπερσι, μην πεθήκα και αυτά. Είχα ένα φόβο, έλεγα ότι ξέρεις τι, δύσκολα, δεν θα τα καταφέρουμε, τελικά, ναι. Δεν έχω αυτό το φόβο ρε φίλε, δεν ξέρω ναι. Γιατί, δεν λέω ότι είμαι καλή ναι, ομάδα, έτσι. Σεβασμό, ναι, φόβο, όχι, ναι, έχεις δίκιο. Δεν τον έχω, δεν ξέρω γιατί, δηλαδή,
πραγματικά δεν ξέρω, δεν μπορώ να το αιτιολογήσω λογικά. Είναι αυτό το, ξέρεις, το ΠΑΟΚ είσαι. Έτσι, αυτό. Με μεγάλες ομάδες, η ομάδα μας γιγαντώνεται. Έτσι ακριβώς. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Θέλω να τα δώσουν όλα τα παιδιά, να έχουν τύχη, γιατί χρειάζεται πάντα η τύχη, το λέω κάθε φορά. Χωρίς τύχη δεν πας πουθενά. Δύο χιλιοστά, τρία χιλιοστά και μπάλα πάει έξω. Έτσι. Να τρέξουν σαν να μην υπάρχει αύριο. Σαν να μην υπάρχει αύριο να τρέχουν. Μόλι την ψυχή. Ναι. Και θέλω, γιατί η Μπενφίκα κακά τα ψώματα είναι φοβορή και προφανώς θα έχει την κατοχή και θα είμαστε. Εντάξει, αυτό το περιμένουμε. Εντάξει, ούτε θα πάμε να ανοιχτούμε πίσω μπάτε σκύλι. Προσοχή θέλει. Ναι. Δεν είναι... Θέλω να πω ότι όταν θα έρθει η ώρα, γιατί θα πιστεύω ότι θα βάλουμε γκολ. Πιστεύω ότι θα κερδίσουμε 2-1. Εγώ αυτό νομίζω. Δεν ξέρω γιατί. Ναι. Θεωρώ ότι όταν θα έρθει η ώρα εκεί στο 70, 75, 80 που θα πιέζουν να ισοφαρίσουν, να μην πετάνε την μπάλα. Γεια σου Θουβού! Σε φιλώ! Σε χαιρετώ! Φεύγω! Φιλιά! Ζουμουσού αδερφέ μου! Ζουμουσού! Λοιπόν, οι δύο τυχεροί μπαμπάδες φαντάζομαι, ξέρω, μπορεί να είναι θύ, μπορεί να είναι ανήψια, μπορεί οτιδήποτε νονί. Ο ένας είναι ο Κανλής ή Κανλής Λάμπρος 6940-299, τα τρία τελευταία που σας έχω πει δεν τα βλέπουμε. Και ο έτερος είναι ο Κατσικογιάννης Κωνσταντίνος 6976-977, τα τρία τελευταία δεν τα βλέπω. Ξαναλέω, Κανλής Λάμπρος και Κατσικογιάννης Κωνσταντίνος, θα πάρετε τηλέφωνο έξω στη γραμματεία, θα σας πάρουμε και εμείς. Κερδίσατε δύο υπέροχες υποτροφίες, ετήσιες για τα παιδάκια σας ή για τα βαφτιστήρια, για τα νύψια, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, για Τούμπα FC, για την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Τούμπα FC. Ξαναλέω τελευταία φορά το τηλέφωνο 6976-317-227, την κυρία Τζέννη Τερζή. Τους ευχαριστούμε, όπως και το ρωτούς, την Αγγελική. Θα δώσουμε υπέροχα πράγματα εκεί αύριο. Λέω λοιπόν, φεύγοντας, ότι η Ρεύμα Γκάζ είναι αυτή που θέλετε, συνεργάτης της μεγαλύτερης εταιρείας παροχής ενέργειας από τον όμιλο Ήρων, μόνο με 0,060 την κιλοβατόρα στο ρεύμα, χωρίς χρονικές δεσμεύσεις, αποχωρείτε όποτε θέλετε, χωρίς επιβάρηση. Το μαγικό τηλέφωνο είναι το εξής: 2311-2311-2566-88. Τηλεφωνείτε εκεί τώρα. Σας περιμένει άνθρωπος τώρα και λέτε, άκουσα στην εκπομπή που λέει ότι έχω ως και 45% εξοικονόμηση στα χρήματά μου για το ρεύμα και για το φυσικό αέριο με την εγγύηση του ομίλου Ήρων. Παράδειγμα, λέω 1800 κιλοβάτ τετραμελής οικογένεια, κερδίζετε μέχρι και 82 ευρώ. 2311-2566-88. Αυτό είναι το μαγικό τηλέφωνο. Τηλεφωνήστε τώρα εκεί. Περιμένει άνθρωπος να σας ενημερώσει, να ρωτήσετε ό,τι θέλετε για τη ρεύμα γκάζ από τον όμιλο Ήρων. Και φυσικά, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, πεντανόστιμα εκλεκτά με αποστάσεις στα τραπέζια, φοβερά μαγειρεμένα, με μεράκι, με ασφάλεια στο χώρο, εκπληκτικά πράγματα απέναντι από το Μασούτη, στα Ελευθέρια, στη Μεγάλη Αλεξάνδρου, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Σας φιλώ γλυκά, έρχεται φοβερό δίδυμο, Κόλκα Μπατμανίδη, τα λέμε εμείς στις 2, bye, bye, bye!